Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Okay! Σοκαφέ Morning Show. Wow, wow, wow. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι ο Νίκος Βέρτης. Δέσμη Βαντή. Είμαι ο Γιάννης Πλουτέρχος. Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και παρέα ακούμε Σοκ FM 104,8. Για ποιο λόγο πάμε ρόδι την πρώτη μέρα του χρόνου στα σπίτια μας? Γιατί για σκέψα σπας μπανάνα. Να την πατήσεις. Όσο οι σαλάτες είναι πιο ακριβές από τους γύρους, δεν θα κάνει ποτέ κανείς δει. Έλα Γιώργο, Πέτρος είμαι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ένας δελιβεράς επάνω στο δέντρο? Τι κάνει ένας δελιβεράς πάνω στο δέντρο? Του παρήγγειλε τα η μουσική. Ένα θαύμα περιμένω. Εκεί που ολοκλώνεσαι, να σου δε σκοτώνεσαι. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά. Μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαρτίου του 2019. Καλημέρα, το Σοκ FM Morning Show είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Ρε παιδιά, δεν μπορώ να χωνέψω ότι έφτασε τέλος του Μάρτη. Και έχεις βάλει ακόμα δύο ζακέτες και κασκόλ. Είναι που θα φύγω και τα έχω πάρει μαζί για να μην τα βάλω στη βαλίτσα, γιατί είναι πολύ χοντρά αυτά και λέω κάθε τα φορέσω. Δεν χωράνε. Όχι, δεν χωράνε στη βαλίτσα, λέει. Καλή σας μέρα, καλημέρα, παιδιά. Φτάσαμε εσύ ως τέλος Μαρτίου, 25η τη Δευτέρα, μετά το Πάσχα, καλοκαίρι. Πώς περνάει έτσι το 2019? Μετά το καλοκαίρι φθινόπωρο. Δηλαδή άλλοι δύο μήνες και φάγαμε το μισό του έτους. Έλα. Και μέχρι πριν από λίγες μέρες κάναμε την αλλαγή του χρόνου, ρε παιδιά. Πώς περνάει ο χρόνος έτσι. Μεγαλώνουμε μαζί, ρε παιδιά. Θέλετε να κάνουμε ένα. Πώς απολογισμό. Πω, ναι, όχι, να κάνουμε ένα. Να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι περνάει γρήγορα η ζωή. Ναι. Περνάει και χάνεται. Η και ζωή και, που περνάει και χάνεται. Χάνεται, μάτια και, μου. Και να ασχοληθούμε με τα πολύ σοβαρά πράγματα που έχουμε στη ζωή μας και να μην ασχολούμαστε με βλακίες. Πες μου ένα σοβαρό πράγμα. Τώρα τελευταία στο σπίτι μου ασχολούμαστε με χαζά. Τσακωνόμαστε, υπάρχει μια φαγωμάρα, μια γκρίνια με τα παιδιά. Πάτε τριήμερα. Ναι, γενικά ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι. Έτσι είναι, περνάνε τα πράγματα. Όλα λύνονται στο τέλος. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν έχεις λεφτά, σου λέω να πάρει. Είναι τέλος του μήνα και δεν έχουμε λεφτά. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Όλα πώς θα δεν γίνουν. Πειράζει. Όλα θα γίνουν. Δεν παιδιά. Έχει γάλα το παιδί. Ο, εντάξει, μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πάμε σε αυτό που έχουμε γάλα. Ωραία. Εγώ, θες να κάνεις, δεν μπορώ να πάω για καφέ. Διατροφή και δεν μπορείς να χάσεις χείλα. Δεν πειράζει. Θα έρθει ο χρόνος. Χάλασε τη δίαιτα. Έλα, πες την αλήθεια, χάλασε τη δίαιτα. Δεν κρατιέται η δίαιτα μια εβδομάδα. Δεν κρατιέται η δίαιτα μια εβδομάδα. Και τώρα που θα φύγει κιόλας, πώς πήγε η βαλίτσα, τη γεμίσαμε? Γεμίσαμε τρεις. Τρεις? Ναι, ναι, ναι. Καλά, πού θα πάτε? Εδώ κοντά, ναι. Αλλά να σου πω κάτι, άμα χρειαστώ ρούχα άμα και χρειαστώ. Άμα χρειαστώ ένα παραπάνω φούτερ. Και άμα σηκωθώ, λέει, από το δωμάτιο να περπατήσω. Και άμα. Να μην πάρω τέσσερα ζευγάρια παπούτσια. Έλατε, καλημέρα στον φίλο τον Amy G. Ναι, ναι. Ο οποίος λέει, παιδιά, καλημέρα. Ένα τραγουδάκι του Βέρτη θα ήθελα για τα ωραία κορίτσια που μεταφέρω. Α, είναι το ταξί από τις Θεσπιές που μας έστειλε και προχθές, που μεταφέρει μονίμως τέτοια ώρα πολύ ωραία κορίτσια. Γιατί μας το κάνεις αυτό? Μήπως είναι στάνταρ τα κορίτσια που μεταφέρει? Μπορεί. Έβαλες το πιο ερωτικό του Βέρτη. Το μάτια μου γλυκά. Να κουνηθεί λίγο χώρος πίσω, ρε παιδί μου. Ναι, 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 ναι. Μάτια μου γλυκά, φίλη μαγικά. Βέρτης μόνο. Καλώς ήρθατε και σήμερα λοιπόν στο Καφέ Morning Show με την υπέροχη, υπέρλαμπρη, αν μπορέσουμε να τη δούμε μέσα από τα ρούχα, Ελίνα Παπίλα. Βγάλε τίποτα. Αγία σου. Δέσμε, δέσμε. Αγία σου. Να δούμε λίγο άσπρο φως. Και τον Γιώργο τον Καρτελιά, τι έκανες εχθές? Τίποτα. Και εγώ τίποτα, παιδιά. Όχι, δεν έκανα. Έκανα πράγματα χθες. Η αλήθεια είναι ότι έκανα. Ήμουν εντός προγράμματος εχθές. Γραφείο ήμουνα, αλλά βγήκα και κάποια στιγμή έξω για μια δουλειά. Τι κρύο ήταν αυτό το βράδυ. Ιδέες. Καλά, με το μηχανάκι βγήκα. Αλλά ναι, ναι. Τι κρύο ήταν αυτό, έμπαζε. Εγώ έκανα ποτέ. Γενικά χθες είχα πάρα πολλές δουλειές. Τι έκανες, έκανα ποτέ. Είδα ένα story. Μασαζάκι. Έκλεισα με μασάζ έτσι να. Σκοτώθηκε στη δουλειά. Αυτό που οι γυναίκες λέτε σήμερα, πω τι πήξιμο είναι αυτό που έχω, αγάπη. Και έχετε κομμωτήριο, νύχια. Ναι, έφτιαξα και τα νύχια μου. Όλα τα έκανα χθες. Τα έκανα όλα, παιδιά. Όλα, όλα. Κουράστηκες, ε. Κουράστηκες. Πήγαινε, έλα, Γιώργο μου. Έλατε. Βέβαια. Έλατε. Τι έκανες, Ελίνα μου, σήμερα? Αχ, κουράστηκα, Αντώνη μου. Χάλια μαύρα. τι πήγα κομμωτήριο. Αχ, μωρέ. Μετά έφαγα ένα μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσω στα νύχια. Ναι, ναι. Και από τα νύχια ένα μποτιλιάρισμα πάω στο μασάζ. Α, τα αγάπη μου, κουράστηκα πολύ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα ετοιμάσει και για εσάς. Βεβαίω έχω και συνταγή μπακαλιάρου, γιατί τη Δευτέρα τρώμε μπακαλιάρου. Οπότε έχω τη τέλεια συνταγή για 25η.
Μαρτίου και πάρα πολλά πράγματα ακόμη βεβαίως για όλους εσάς στο καφέ με 104,8. 697-800-104,8 τα μηνύματά σας στο Viber και 22-210-62-700 και επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας. Χρόνια πολλά να πούμε στον Δρόσον, στη Δροσούλα και στην Δροσίδα που γιορτάζει σήμερα. Η Οσία Δροσής. Η ουσία θα δροσιστούμε σήμερα. Δροσοσταλιά, δρόσεις κτλ. Παγκόσμια ημέρα για το νερό σήμερα. Να προσέχετε, παιδιά. Ο Λευκός Χρυσός γιορτάζει σήμερα. Ο Λευκός Χρυσός. Ο Διάφανος Χρυσός. Ναι. Λοιπόν, μεγάλο πράγμα. Εθνική ημέρα Go Off. Go Off. Είναι μια μέρα για να ηρεμήσουμε, να απολαύσουμε και να χαλαρώσουμε διάφορα πράγματα, να διασκεδάσουμε και να αφήσουμε τη δουλειά για αύριο. Σαββατιάτικα. Παρασκευιάτικα. Ναι. Α, αύριο να δουλέψουμε, λέει. Ναι. Δηλαδή, άμα φύγουμε σήμερα και τα αφήσουμε off, πρέπει να δουλέψουμε αύριο. Δεν μπορούμε να δουλειάσουμε Τρίτη. Όπως στην Ελλάδα, Τρίτη. Εγώ θα θυμάμαι τι έκανα. Δηλαδή, άμα αφήσω δουλειές στη μέση, μη φοβάσαι, θα θυμάμαι τι έχω να κάνω. Ναι, πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, σήμερα χαλαρώστε, κάντε μια παύση και γυρίστε Τρίτη. Μια παύση. Ένα pause τριών ημερών. Τριών ημερών. Και Εθνική ημέρα κουταβιών. Α, ναι, παπί. Παπί, είναι από τα πιο όμορφα γλυκά πράγματα στον κόσμο. Ναι. Και σαν σήμερα το 1919 ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα. Ναι, α, μάλιστα. Και το 1982 σαν σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο. Το 82, και μετά μπορούμε να παντρευτούμε με πολιτικό γάμο. Μπορούν τα ζευγάρια πλέον να παντρευτούν και με πολιτικό γάμο. Ναι. Από τότε μέχρι σήμερα φτάσαμε στο να παντρεύονται και με σύμφωνο συμβίωση. Και δίγαμοι. Εν πάση περιπτώσει. Έχουμε και τα δίγαμια. Ναι. Αυτό με τον πολιτικό γάμο είχα διαβάσει ότι είχε πάει πολλά χρόνια πριν στον Πάγκαλο, τον δικτάτορα, αλλά το είχε απορρίψει. Δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε. Λέω... Ήθελε θρησκευτικό. Δεν θέλω. Πήγαινε... Αναγνωρίζω μόνο το θρησκευτικό γάμο και τέλος. Θα τα πήγαινε καλά με τους παπάδες. Ναι. Θα ήμουν φίλη με τον Πάγκαλο σε αυτή την περίπτωση. Θα βγαίνανε για φαΐ. και μία που σου αρέσουν έτσι τα θρησκευτικά, Ελίνα μου, και επειδή κάθε μέρα κάτι μας λες, ρε παιδί μου, πάνω κάτω, πάνω σε αυτό το πράγμα. Μπορώ να σου πω και την Οσία Δροσής. Όχι, να σου πω εγώ σήμερα. Και την Οσία Δροσίδα. Να πω εγώ σήμερα κάτι. Okay, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι είπε ο Ιησούς Χριστός, ο Χριστός, ρε παιδί μου, στους μαθητές του μετά το μυστικό δείπνο. Μετά το μυστικό δείπνο. Πήγε και ξεκουράστηκε γιατί ήξερε τι πρόκειται να γίνει. Κατάλαβε. Τι του είπε, εγώ λέω. Δεν λέω ότι πήγε και έκανε. Δεν είπε κάτι. Και μην πει καμιά βλακία τώρα και με συγχύσει πρωί-πρωί. Βλακία, παιδί μου. Είναι... Ωραία, τι είπε. Φάγανε, ήπιανε το σώμα του, το αίμα του κτλ. Το κρασί κτλ. Κάτι του έλεγε. Και λέει πριν την ώρα που σηκώθηκε από το τραπέζι να πει. Έλεγε. Είπε για τον Ιούδα, είπε για τον Πέτρο, είπε. Μπράβο. Την ώρα που ήταν να φύγει, ρε παιδί μου, τι είπε μετά στο φεύγα του. Τι είπε στο φεύγα του. Δεν το έχει δείξει ο Τζεφιρέλη αυτό. Δεν το έχει δείξει ο Τζεφιρέλη. Έχει και νόηκη. Δεν με ρώτησε. Λοιπόν, τους είπε, καλό Σαββατοκύριακο. Ωχ, παιδιά, καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι σήμερα, καλά μου παιδιά, και ο μήνας έχει 22. Καλή σας μέρα. Στο καφέ Morning Show στον αέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11 με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να σας πω ότι είναι 22 Μαρτίου. Σας περιμένουμε και στο Viber, σας περιμένουμε και στο τηλέφωνο και στο Instagram και στο Facebook και στο Twitter και στα social γενικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. 697-800-1048. Αυτός είναι ο ρυθμός μας που μας στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στην Έλσα. Μας είδε στον ύπνο της το βράδυ. Κάνατε, λέει, εκπομπή Αμερική Σικάγο. Αλλά γέλαγα στον ύπνο μου και με ξύπνησε ο άντρας μου. Α, γιατί σε ξύπνησε? Καταρχάς, γιατί γέλαγες. Δεν καταλαβαίνω γιατί γέλαγες, Έλσα μου. Κάναμε εκπομπή. Προφανώς, αν ήμασταν στην Αμερική, στο Σικάγο, θα κάναμε δημοσιογραφική εκπομπή εμείς, Γιώργο. Θα ήμασταν επί του πολιτικού ρεπορτάζ. Ναι. Καλημέρα στη Δημητρούλα. Καλημέρα στο Θάνο. Από την Κομωτινή είναι ο Θάνος. Καλημέρα στο Κατερινάκι. Πούστε, ρε παιδιά. Καλημέρα στο Γιώργο. Ξυπνήσαμε και είμαστε εδώ. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο, μας λέει ο Γιώργος. Η Βιβί μας λέει να χαίρεστε και το δρόσο σας που γιορτάζει σήμερα. Ο δρόσος μας δεν γιορτάζει σήμερα. Είναι γιορτάζει το Αγίου Δημητρίου. Σήμερα γιορτάζουν οι υπόλοιποι. Καλημέρα και στο Γιώργο. Τρελοπαρέα Γιώργο και Ελίνα Έρωτας. Α, για μένα το λέει. Α, έρωτα, έρωτα. Σε ευχαριστώ. Μοιράζει έρωτα, απλόχερα. Καλημέρα στο Ζικ από το επίθετο Ζήκος. Α, είναι ο Δημήτρης ο Ζικ. Εντάξει, καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα στη Φωτεινή. Ο Κρυπτονάκος μας στέλνει. Σας ακούμε από ορυχείο Αμιντέου. Καλημέρα και σε εσάς εκεί τα παιδιά. Βεβαίως ο Αλέξανδρος. Επιτέλους μετά από τρεις μέρες βρήκα ξανά τα ακουστικά μου και μπορώ να σας ακούω στη δουλειά. Δεν το λέγες εσύ τρεις μέρες. Δεν νομίζω τώρα. Να σου στείλουμε hands free. Όποιος δεν έχει ακουστικά, παιδιά, εμείς εδώ για εσάς. Θα ότι χαλασμένο έχει αφήσει η Ελίνα, το δώσουμε. Καλημέρα στον φίλο το Σωτήρι που μας λέει καλημέρα, παιδιά, από Θήβα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει και μηνύματα στο Messenger. Ναι. Στο Messenger, στο Facebook μας βρίσκεται στο καφέ με 104,8.
θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Από το μεσημεράκι και μετά γυρνάμε σε 5 μποφόρ βοριάδες. Mm-hmm. Θα έχουμε λίγο ψύχρα. Κάνει λίγο ψύχρα. Το βράδυ θερμοκρασία φτάνει τους 10 βαθμούς Κελσίου με 2 μποφόρ βορειοδυτικούς με 80% υγρασία. Αύριο Σάββατο ξυπνάμε με 9 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Έτσι να γουστέρνουμε. Και φτάνουμε τους 16 με ρεή συννεφιά και με αρκετά μποφοράκια βοριάδες πάλι. Διάβασα για μια 19χρονη η οποία βγάζει λεφτά. Τώρα, όταν τελειώνει ο μήνας και ξεμένουμε, αρχίζουμε και βλέπουμε πώς βγάζουν λεφτά οι άλλοι. Ναι, ναι, ναι. 19 χρονών βγάζει χιλιάδες ευρώ το μήνα, δίνοντας ονόματα σε μωρά. Που δεν ξέρουν οι άλλοι πώς να το ονομάσουν. Αλλά εδώ δεν ισχύει. Γιατί? Γιατί έχεις δει, οι περισσότεροι θα πάρουν του παππού, θα πάρουν της γιαγιάς και τελειώνει η υπόθεση. Ναι, εντάξει, είναι και σωστό αυτό. Στο εξωτερικό όμως δεν το έχουν αυτό. Στο εξωτερικό δεν το έχουν. Τι έκανα, πάμε να μεταναστεύσουμε. Λοιπόν, Σιντερέλα τους προτείνει. Σιντερέλα. Ναι, σε αυτό που τα. Ράμπο, τους Τζακ. Τα γνωστά, τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ένα διαφορετικό όνομα να τους δώσει κάτι. Τίποτα, έχει φτιάξει μια ιστοσελίδα το οποίο ονομάζεται specialname.com, όπως λέγεται. Και πώς ξεκίνησε, πήγε λέει κάποια στιγμή σε μια θεία της και της λέει: δώσουμε ένα, πες ένα όνομα για το παιδί. Ναι. Και της λέει: να σου πω όνομα. Mm. Κάτσε να σκεφτώ, θα το κάνω δουλειά. Και από τότε λέει: βγάζει τόσα λεφτά και μπαίνουν στο site μέσα και βάζουν τα χαρακτηριστικά του μωρού και τους λέει το site. Α, έχει κάνει εφαρμογή τύπου. Ναι. Και τους λέει το site αυτό. Και επειδή μπαίνουν πολύ μέσα εκεί, έχουν ξεκινήσει και γνωρίζεται και κόσμος μέσα στη σελίδα. Α, και έγινε site γνωριμιών. Κατάλαβε. Να γνωρίσουμε τα μωρά μας. Κάπως έτσι, παιδιά. Το δικό σου το μωρό πόσο είναι? Να γνωρίσει το δικό μου το μωρό. Έλα, σε παρακαλώ. Εσά είτε γνωριμιών, δεν είναι? Σε παρακαλώ. Αυτό που έχουμε εμείς όμως στην Ελλάδα, που παίρνει κάθε το παππού και τη γιαγιά, είναι το πιο σωστό, να ξέρεις. Γιατί? Όταν ήμουν πιο μικρή. Τώρα που μεγαλώνουν τα παιδιά, το σκέφτεται. Δεν πολύ συμφωνούσα. Τώρα όμως. Ναι, όχι. Ναι, ναι. Έγινε το γιο μου να κάνει κόρη και να μου βγάλει το όνομα το δικό μου. Ευαγγελία, μωρέ. Βαγγελιό, Βαγγελίτσα, Λίτσα, όπως θέλουμε. Κατάλαβα. Λίτσα, μωρέ. Ό,τι θέλω εγώ. Γιατί? Φαντάζεσαι να βρω νύφη που να μην θέλει. Για φαντάζομαι όμως να έχει νύφη πιο ωραίο όνομα η πεθερά. Ναι, πού να, βρει καμιά νύφη που να θέλει την Ευαγγελία και να πει: δεν μπορώ να βγάλω το όνομα της γυναίκας μου. Εκεί. Τίποτα, αγάπη μου, θα την. Θα έχεις δύο Ευαγγελίτσες σπίτι. Όχι, μπορεί να φύγει η μία. Γιατί? Α, η μάνα, μπορεί να αποφύγει, να αποχωρήσει η μάνα, γιατί πρέπει να σεβαστεί τον έρωτα του γιού της. Ελίνα, Παπίλα, Παύλα, Ευαγγελία. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να έβαλαν εχθές τον Ογκουνσότο να παίξει βρες τη λέξη, μωρέ. Πρέπει να έχει πολύ γελιό, το δα. Μα είναι, του λέει τώρα, προσπαθώ να του περιγράψει τη λέξη σάλτσα. Σάλτσα. Ναι, και του ξεκινάει. Να περιγράψει ο Ογκουνσότο ή να περιγράψει. Ο Ογκουνσότο να περιγράψει τη λέξη σάλτσα τώρα στον παίκτη. Στον παίκτη. Γι' αυτό το βάλανε, επειδή δεν το κάνανε. Η γυναίκα σου λέει τι χρώμα μαλλιά έχει. Λέει μαύρα. Όχι. Δεν έχει μαύρα. Έχει καστανά. Κόκκινο. Μπράβο, λέει κόκκινα, του λέει ο Γκουνσότο. Περίμενε. Στο κόκκινο. Μείνε. Κόκκινο. Άμα είναι δυνατόν. Εντάξει, παιδιά, τα κρύβουν. Τον κροϊδεύουν τώρα, έτσι. Σκόρπισε άφθονο γέλιο εχθές. Όταν έπρεπε να παίξει βρες τη λέξη και νομίζω το ρολόι βρήκε. Το πράσινο τσάι την πηξίδα δεν μπορούσε να. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να την εξηγήσει την πηξίδα. Πού να την εξηγήσει. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στη Δημητρούλα. Καλημέρα στην Ελένη. Πολύ λέει μου αρέσει σήμερα. Είναι Παρασκευή, έχει λιακάδα και είμαι χαρούμενη. Εσείς τι κάνετε, πως είστε σήμερα από διάθεση? Όπως μας ακούς, μέσα στην τρέλα και στον πανικό. Τρέλα παιδιά, τρέλα. Για τα δικά σας wake up call βεβαίως 697-800-1048. Ένα τηλέφωνο και ένα όνομα αρκούν. Καλημέρα. 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 Τον Πέτρο. Τον Πέτρο θέλαμε. Γεια σου Ελίνα. Γεια, φιλιά. Τον Πέτρο ψάχνουμε. Τον Πέτρο ψάχνουμε. Καλημέρα. Έλα Πέτρο μου, τι κάνεις? Είμαι βραχνιασμένος. Γιατί ρε Πέτρο, τι έγινε? Ποιος ο Σίκος, η Μανούλα? Άρρωστος, ναι. Η Μανούλα εκεί, στην ασθένεια δίπλα. Λοιπόν, η Μανούλα μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο, η Χριστίνα, Πέτρο μου, γιατί τη μαλώνει συνέχεια. Μα ναι. Και λέει, μην τη μαλώνει συνέχεια, γιατί θα φύγει και θα κλαις. Και θα λες, πούσε ρε μάνα. Θα πούσε ρε μάνα, θα λες μετά. Αυτό που εσείς οι άντρες τα έχετε όλα από τη μαμά στο πιάτο και τις φωνάζετε, την αποπέρνετε και άμα φύγει δεν ξέρετε πώς να διαχειριστείτε τα χέρια σας και το κεφάλι σας. Θα τη γυρίσουμε πίσω. Αυτό συμβαίνει γιατί εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τις μητέρες μας. Νιώθουμε τόσο άνετα μαζί της που και τα νεύρα μας η μητέρα θα τα πάρει. Ποιος θα τα πάρει? Δεν πάει έτσι όμως. Είμαι το σπλάχνος σου, εσύ με έβγαλες από μέσα. Εσύ δεν με έβγαλες? Ναι, εγώ. Με ρώτησες? Όχι, τώρα θα τα δεχτείς όλα. Λοιπόν, Πέτρο μου, να έχεις μια υπέροχη μέρα και μην τη μαλώνεις μόνο τη Χριστίνα. Ναι, δεν τη μαλώνω, εντάξει. Έγινε, Πέτρο μου, καλημέρα. Πέτρο, πριν κλείσουμε, πες να σε αγαπάω στη Μανούλα που είναι διπλά, να το ακούσουμε κι εμείς. Μανούλα, σε αγαπάω. Α, μωρέ. Έτσι.
Αυτό είναι το morning show, παιδιά. Λοιπόν, να είμαστε καλή δουλειά, ευχαριστώ. Εντάξει, κοιτάξτε, ωραία. Έγινε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο καιρό έχεις να πεις αγαπάω στη μανούλα σου? Μπορεί. Ντρέπεστε λιγάκι. Εγώ τώρα, το γιο μου το βάζω πρωί μεσημέρι βράδυ να το λέει, σαν αντιβίωση. Με το ζόρι. Έτσι, να το λέει, να του γίνεται. Ναι, αλλά τον βάζει με το ζόρι. Όχι, δεν του. Λέω Δημητράκη, τον κοιτάω. Ναι, λέω τι θα μου πει. Πώ τον κοιτά είναι το θέμα. Πώ τι θα μου πει, μην το σου πω. Λέω τι θα μου πει. Τι θα μου πει. Θε, δεν θε να το πει, ρε. Σπασμένο. Καλή σα μέρα και πολλά φιλιά σε όλου. Να στείλουμε καλημέρα στο Χριστινάκη. Γεια σου, Χριστινάκη μου, Παρασκευή. Να λέτε σ' αγαπώ στη μανούλα, ρε μάλια, λέει Χριστίνα. Μάνα και η Χριστίνα. Επίση, μάνα, βέβαια και η Χριστίνα. Όλες οι μανούλες είναι και πρέπει να έχει και γιο. Οπότε, λοιπόν, καλημέρα στον Νίκ, στον Σωτήρη, που θέλει το δικό του wake-up call, βεβαίως. Βεβαίως, παιδιά, βεβαίως. Ό,τι προλάβουμε σήμερα θα κάνουμε τα δικά σας wake-up call. Το γνωρίζετε ότι κάνουμε τα πάντα, τα ό,τι είναι δυνατόν να κάνουμε τα δικά σας wake-up call. Ελίνα μου, πόσο χαίρομαι που με λες Δημητρούλα. Με φώναζε ο παππούς μου, έτσι είχα να το ακούσω πολλά χρόνια. Άμαρε, επειδή την είπατε Δημητρούλα. Ναι, είσαστε γενικά. Σας αισθανόμαστε τόσο πολύ κοντά μας που είμαστε στα υποκοριστικά μέσα. Ναι, παιδί μου. Είναι ο Γιωργάκης. Είναι το Ελληνάκι. Το Ελληνάκι. Ακούω και στο Παπιλάκι εγώ γενικά. Μου έχουν βγάλει εδώ πέρα το nickname. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα και στο Messenger. Να στείλουμε καλημέρα στην φίλη από την Καρδίτσα, τη Μαρία νομίζω, αν θυμάμαι το όνομά της. Επίσης, καλημέρα από Καρπενήσι, λέει ο Δημήτρης. Ελάτε και τριήμερο. Καρπενήσι. Μας φιλοξενήσει ο Δημήτρης. Έτσι το είπε. Για να μας καλεί, θα μας φιλοξενήσει, θα μας κάνει όλα τα έξοδα. Ο Δημητράκης. Θα μας κάνει όλα τα έξοδα, θα μας ποτίσει, θα μας κοιμήσει όλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Δημήτρη, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά. Καλά, καλά. Σε καλούμε το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Πού είσαι, πού σε έχουμε πετύχει? Από το Show Cafe. Ναι, από το Show Cafe. Από το Show Cafe. Πώς είναι τον κύριο? Ναι, Δημήτρη, για πείτε μου. Λοιπόν, έλα Δημητράκη. Λοιπόν, άκου τι σου αφιερώνουν, Δημήτρη. Δυο ζωές να είχαμε και δυο. Ωραίο, έτσι πρωί. Γιατί ξεκίνησες λίγο με νεύρα. Με τσαμπουκά. Ναι, έτσι πρέπει να είμαστε νευρικοί το πρωί για να τονώνονται λίγο τα νεύρα. Γιατί αυτά που περνάμε δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Τι περνάς? Τα πάντα. Τις δυσκολίες. Τη ζωή. Ναι, όπως όλος ο κόσμος. Ναι. Δημήτρη μου, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει ότι σε αγαπάει πάρα πολύ? Η γυναικάρα μου, ποιος άλλος. Η γυναικάρα σου. Πώς τη λένε τη γυναικάρα σου, να δω, είναι το ίδιο όνομα. Ε? Πώς τη λένε τη γυναικάρα σου? Μαρθούλα. Α, Μαρθούλα. Υποκοριστικό. Η Μαρθούλα, σε αγαπάει πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Κι εγώ πέσχεται. Δεν σε ακούει, ρίχτησε. Κάτσε μια ερωτική εξομολόγηση λίγο τώρα έτσι με νεύρο και μπρίο. Ωραία, αυτά δεν γίνονται από το τηλέφωνο και στον αέρα. Α, μόνο από κοντά γίνονται. Χακούνα ματάτα. Από κοντά μόνο, ναι. Λοιπόν, έχεις μια υπέροχη μέρα, καλό τριημεράκι. Να είστε καλά, καλημέρα. Και καλή εκπομπή να έχετε. Σας ευχαριστούμε καλά, πολύ, καλημέρα. 26, 37, 38, 41, 45 και Τζόκερ το 9. Τζακ Πότς ο Τζόκερ, παιδιά. Πόσο φτάσαμε? Και 3 πεντάρια. 1,7 στην επόμενη κλήρωση. 1,7. Ανεβαίνει αργά όμως, ε. Ανά 300. Όχι, 1,7 πήγε, ανά 500. Γιατί ανεβαίνει? 1,2 τόσο ήτανε. Λοιπόν, δεν πιάνετε. Δεν πιάνετε το Τζόκερ και το πήσαν 3 και έχασαν το 9. Μα σας έχω πει να παίζετε όλα τα Τζόκερ από κάτω. Το έχει πει η Ελίνα, παιδιά. Δεν ακούτε. Ελίνα, παίζεις? Εγώ δεν έχω παίξει. Τώρα μετά τα 2. Α, εσύ είπα στο 2,5 και μετά. Κάτσε να πάει 2. Να πάει 2. Μάλιστα. Τζακ, πότε θα γίνει και την Κυριακή, μην τρελαίνεστε. Α, να μην παίξουμε δηλαδή. Εντάξει, ευχαριστούμε, Ελίνα, μας ενημέρωσες. Καλό τριήμερο, παιδιά. Από Θεσσαλονίκη, φιλιά πολλά. Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα, παιδιά, στην παρέμορφη παρέα. Γιώργος από Πλατάνια. Πλατάνια, πού είναι αυτά? Δεν ξέρω. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη από Χίο. Καλημέρα και στην φίλη την Ελένη από Σκόπελο. Καλημέρα στην Ελένη, σε όλες τις Ελένες που μας στέλνουν μήνυμα. Λοιπόν, σήμερα είναι 22 Μαρτίου και αν έχετε γενέθλια σήμερα, εκπέμπετε θαυμάσια θετική ενέργεια στους άλλους και συνήθως επνέετε τους γύρω σας. Παθιάζεστε με πράγματα που συνήθως κρατάει λίγο, αλλά είστε λίγο κυκλοθυμικοί, γι' αυτό κρατάει λίγο αυτή η κολόνια. Αυτό το πάθος. Όταν ενθουσιάζεστε, δουλεύετε εξαιρετικά σκληρά. Γενικά, κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχετε ένα συνήθιστο μοναδικό χαρακτήρα και να αισθάνεστε ότι έχετε έρθει στον κόσμο για κάτι ανώτερο. Σαν σήμερα. Απλά δεν το έχετε ανακαλύψει ακόμα. Ναι, αυτό το ανώτερο ψάχνουν. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Reese Witherspoon. Χρόνια πολλά στα παιδιά που έχετε γενέθλια σήμερα και αν θέλετε να τα καλέσουμε και να τους πούμε στους φίλους σας που έχουν γενέθλια σήμερα, 22-210-62-700. Καλή σας μέρα, στο Cafe Morning Show στον αέρα, Έλληνα Παπαρίζου και άσκοπα ξενύχτια. Διάβαζα χθες τη δίαιτα της Έλληνας Παπαρίζου, η οποία έχει αλλάξει την εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Έχει δυνατήσει, το παλεύει λίγο εκεί και το μίλησε. Παλεύει, εντάξει. Μίλησε γι' αυτό, είπε ότι δεν έχει κανένα θέμα με τα κιλά της και το έχουμε καταλάβει αυτό. Η Έλληνα είναι τελείως αποπλεξάριστη. Είναι ωραία, juicy γυναίκα. Υπήρχε ένα διάστημα, λέει, που με ενοχλούσαν οι άλλοι, μου έλεγαν.
λέει να ρουφίξω. Ρουφίξω. Και λέει, γιατί να ρουφιχτώ, δεν κατάλαβα. Λέει, γιατί. Μια ζωή την έχουμε και είναι ωραία. Μπορώ να τη ζήσω, να τη γευτώ, να την απολαύσω. Γεύσου τι. Το προσέχω για να έχω. Λέει, ναι, εντάξει, το κάνω. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, λέει, την υστερία. Δεν θέλω να καταπιέζομαι. Και έτσι λοιπόν, όταν κατάλαβα ότι υπάρχει λόγο να καταπιέζομαι και αφέθηκα ελεύθερη και ηρέμησα, τότε λέει, άρχισα να χάνω και βάρο. Όταν ρουφιέται μια γυναίκα, γιατί εμεί οι άντρε, ρε παιδί μου, ρουφιόμαστε στην παραλία. Το... Πόση ώρα μπορεί να ρουφιέσαι, έχει κάνει ρεκόρ. 2,5 λεπτά. Α, μόνο. Πόσο να κρατήσω. Έχω φίλο που ρουφιέται 2 ώρες. Τι 2 ώρες. Συνεχόμενες. Ρουφιέται και αναπνέει. Και πίνει και καφέ. Ναι, ναι, ναι. Και τρώει. Ναι, ναι, ναι. Πώς το κάνει. Απλά μερικές φορές πάει τουαλέτα και καλά να. Ναι, και ξανά μετά. Ξαναβγαίνει άλλες 2 ώρες. Και άλλες 2 ώρες μετά. Αρκεί να πηγαίνουμε εκεί κάπου που να έχει μπάνιο. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπι. Ή όταν μπαίνει η Μπάμπι, όταν μπαίνει στη θάλασσα, την αφήνει στην κοιλιά. Ή... εκεί όταν μπαίνει από τη μέση και όταν αρχίζει να καλύπτει όμως. Ναι, κάθεσαι μέχρι το λαιμό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όταν βγαίνει έξω, εκεί να δεις ρούφιγμα. Τώρα που βγαίνει. Άτε ρε. Εκεί, ναι, ναι. Και τον είχα πετύχει μια μέρα στη Βαλοπούλα. Και λέω, εκεί ήταν τον Μπάμπι στήθος που έφτιαξε. Είναι από την ανάσα του. Από το ρούφιγμα είναι, τον Μπάμπι. Και ήθελα να πω κάτι άλλο. Λέω, οι γυναίκες σαν να ρουφιέστε, ρε παιδί, με αυτό βγαίνει πιο μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αμα κάνω αυτό, κατάλαβες. Εσύ πόσες ώρες κρατιέσαι? Εγώ δεν μπορώ. Έλα ρε Ελίνα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έλα ρε Ελίνα. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από Νάφλιο που λέει καλημέρα παιδιά από το βροχερό Νάφλιο. Α, βρέχει, αφού μας έλεγε σε αυτό. Σιγά μην βρέχει, τρολάρω την Ελίνα λέει. Α, γιατί έλεγε σιγά μην βρέχει. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει με τα άστρα και τα ζώδια, τι έχουμε σήμερα τόσο πλανητικό σκηνικό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια όμορφη Παρασκευή βεβαίως. Ναι. Έχουμε σήμερα συναντιέται ο ήλιος με τον Χίρονα, θα δώσει χαρά, αλλά θα κλείσει πληγές του παρελθόντος. Ό,τι έχετε το παρελθόν, σήμερα αυτή η πληγή κλείνει η πληγή. Άντε. Βαβά. Ειδήσε το ζώδιο της φωτιάς, λέει. Να πάμε με Μπενταντίν. Για μένα. Τα ζώδια της φωτιάς του πρώτου δεκαημέρου. Τι θα γίνει. Έχω, ό,τι έχω από το παρελθόν που με ενοχλεί, το κλείνω σήμερα. Το δικό σου μόνο. Οι υπόλοιποι κλάιν, ε. Όλη τη φωτιά και του αέρα, σου λέει. Εγώ είμαι τη θάλασσα. Εσύ είσαι του νερού. Κλάιν δηλαδή. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάλι εγώ απ' έξω. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, παιδιά. Τα ζώδια, τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια. Όντως όμως, ε. Δεν σε πετυχαίνει ποτέ το προφίλ. Πουθενά. Σε αυτό έχει δίκιο. Τώρα αρχίζω και σε καταλαβαίνω. Αν το έδωσε ο Θεό. 22-210-62-700. Μόλις καταλάβετε το επιδημένο ζώδιο της ημέρας για σήμερα, επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον εγώ καιρό. Ναι. Αν είσαι ελεύθερο σήμερα, θα σε απασχολήσει η προσπάθεια ενός πρώην συντρόφου να επικοινωνήσει μαζί σου και να λύσετε τα παλιά σας λάθη. Ναι, αλλά πρέπει να κλείσουμε τις πληγές. Να, ορίστε. Αν είσαι δεσμευμένο, έρχεσαι πιο κοντά με τον σύντροφό σου. 7. 7. Καρκίνο. Κάποιες υποθέσεις οικογενειακές δρομολογούνται και καταφέρνεις να βάλεις γερές βάσεις σε ό,τι σήμερα πετύχεις. 14. Κρυός. Σήμερα ο ήλιος είναι στο δικό σου ζώδιο. Σε βοηθά να ξεπεράσει τα προβλήματα. Έρχονται ερωτικές εξομολογήσεις που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παλιά. Το 2. Υδροχός. Μια προβληματική σχέση με μακρινό συγγενή, αδερφό ή γείτονα λύνεται σήμερα με ποικίλους τρόπους. Θα έχεις ένα πάρα πολύ καλό νέο που έχει να κάνει με τα οικονομικά σου. 24. Ένα καλό νέο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, πέθανε μια θεία από το Σικάγο. Αυτό θα ήταν το καλό νέο. Η γιαγιά σου, ξέρω εγώ κάποιο που έχει περιουσία. Ναι. Είναι ένα καλό. Το καλό νέο για την Ελίνα είναι. Ναι, ναι, έλα, αγάπη μου, έγκυος. Ναι, φαντάζεσαι. Όχι. Αν θα μείνω στο τρίτο παιδί έγκυος, θα πάρουμε τον άντρα μου στον αέρα, θα το πούμε. Ναι. Εντάξει. Το κάνουμε έκπληξη. Εντάξει. Θα πάρουμε στο γραφείο όμως. Γιατί θα δει κινητό και δεν θα το σηκώσει. Ταύρος, το ένστικτό σου θα σου δείξει το σωστό δρόμο, θα σε απασχολήσει ένας απαγορευμένος ή κρυφός έρωτας και θα σε παρασύρει σε πρωτόγνωρες συμπείριες. 17. Έλα να σου πω τώρα που το λες, θες να πάρουμε να του κάνουμε πλάκα. Για την εγκυμοσύνη. Γιατί άλλο. Τώρα που μιλάμε, ακούει. Τώρα που μιλάμε, τώρα το είπα. Κατάλαβες. Και είναι και Σκορπιός, θα το θυμάται. Παρθένος, ασχολείσαι με την εμφάνισή σου κυρίως με την απώλεια κιλών, με την έναρξη μιας διατροφής ή δίαιτας. Έρχονται νέες πηγές εσόδων το 9. Σκορπιός, ναι. Βελτιώσεις στο έπακρο της καθημερινότητάς σου. Οργανώνεις το χρόνο σου, τακτοποιείς εκκρεμότητες και ταυτόχρονα κάνεις θετικές αλλαγές σε διάθεση και φυσική κατάσταση. Σήμερα θα καταφέρω εγώ το να. Νούμερο 6. Εγώ θα οργανώσω χρόνο. Σήμερα, μετά τις 11, οργανώνεις το χρόνο εγώ. Σου, τακτοποιείς εκκρεμότητες, ξεκινάς διατροφή και κάνεις και διαγνωστική. Διατροφή κάνω έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά εγώ θα οργανώσω όλα αυτά. Θα το οργανώσεις όλα. Καλά, εντάξει, τα λέμε το 2020. Στο Ξώτης, σήμερα το 6 είναι το δικό σου. Σήμερα ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου και περνάς απλά υπέροχα. Η τύχη είναι με το μέρος σου. Η μέρα παρουσιάζει εύνοια σε τυχερά παιχνίδια. Το νούμερο 19. Εκεί που θα πας παίξε κάτι. Τι έχει εκεί πέρα τίποτα. Και ένα ξυστό θα το έχει, ξύστο λίγο. Δίδυμος. Το ξυστό ρε παιδί. Δένεσαι περισσότερο συναισθηματικά με τους φίλους σου. Και εκείνοι όμως σε βοηθούν με συμβουλές και πράξεις στην εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου. 36. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Όχι, περίμενα να κάνω κάτι. Λέων. Ένα καλό νέο, η είδηση θα σου επιστρέψει το χαμόγελο στα χείλη σου. Η θεά τύχη είναι με το μέρος σου σήμερα, 28.
ψαράκια. Να αρπάξεις ευκαιρίες ώστε να νιώσεις και πάλι σιγουριά και ηρεμία. Μπορείς τώρα να εκφράσεις τα θέλω σου και να εκπληρωθούν. Τυχερός αριθμός στο νούμερο 13. Έδωσε ο Θεός, παιδιά, τελειώσαμε. 22-2-10-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας. Να δούμε τελικά ποιο είναι το επιδημένο ζώδιο της ημέρας. Εύκολο, σήμερα το πήγαμε πολύ καλά. Είναι το τυχερό ζώδιο, δεν είχαμε μανούρα σήμερα, δεν καθυστερήσαμε κάτι. Τα είπα και πάρα πολύ ωραία, χωρίς κανένα κόλλημα. Τίποτα, ήσουν μια χαρά σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Πώς είσαστε? Καλά είστε? Καλά είμαστε. Το ονοματάκι σου? Η Τζέννη. Γεια σου, Τζέννη. Καλά. Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, ο καιρός λιγάκι μας τα χαλάει, ξέρω εγώ. Πού είσαι, σε ποια περιοχή είσαι? Εμείς είμαστε κοντά στην Αβάντων. Α, κοντά στην Αβάντων. Α, εδώ, Χαλκίδα, σε εμάς. Ναι, μια χαρά είμαστε, Τζέννη. Εσείς από πού? Εγώ κρατάω από τη Δροσιά και ο Γιώργος από Κορυδαλό. Α, ωραία. Ναι, και εγώ έχω και ξαδέλφει στη Δροσιά. Ναι. Α, έχουμε ωραίο χωριό. Στον Κορυδαλό κανέναν μέσα. Είναι ωραία. Στον Κορυδαλό έχουμε κανέναν? Κορυδαλό, όχι, παιδιά, δημοτικό θέατρο. Α, εντάξει, κοντά είναι. Α, ηθοποιούσα. Εντάξει. Λοιπόν, και τι πήδησε η Ελίνα Τζέννη? Το ζυγό. Μπράβο, Τζέννη. Πάλι καλά που δεν έχεις κανένα μέσα στον Κορυδαλό. Λοιπόν, να περιμένω, Γιώργο. Ναι, να περιμένεις, Τζέννη μου. Τζέννη μου, καλημέρα. Ζυγός. Απαλλάσσεσαι από αδικίες που σε πλήγωσαν και καταστάσεις που σε άγχωναν. Αν είσαι δεσμευμένος, ξεπεράνετε μαζί το σύντροφό σου με το σύντροφό σου παλαιά προβλήματα. Και αν είσαι ελεύθερος, υπάρχει μια νέα αρχή σήμερα. Τυχερός αριθμός? Το 33, sorry. Καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ο μήνας εκεί 22 Μαρτίου. Η Ελίνα κάνει τα story της. Αλλά θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στην Κύπρο. Ακούς, Ελίνα? Ναι. Για μας δουλεύουν τα παιδιά μας εκεί στην Κύπρο. Ναι. Από το Γενικό Νοσοκομείο Μοχώστου. Ναι. Νοσηλευτικό προσωπικό παθολογικής κλινικής. Mm-hmm. Για μας είναι τα παιδιά. Για μας δουλεύουν. Σας ακούμε καθημερινά και μας φτιάχνετε την ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Σας φιλάμε πολύ γλυκά. Επίσης, να στείλουμε μια καλημέρα στο Λεωνίδα από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει: παιδιά, σας έχω ένα πολύ όμορφο νέο από Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια ομάδα. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα νεαρών ανθρώπων που έγινε εδώ και λίγο καιρό με το όνομα Greek Health Team. Και ο σκοπός της ομάδας είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομα. Πηγαίνει σε σχολεία και κάνει δωρεάν μαθήματα πρώτων βοηθειών σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Α, ωραίο. Φοβερό. Μπράβο, παιδιά. Χαρητήρια. Σε εμάς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, βέβαια. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια πολύ ωραία ιδέα για την Καλκίδα. Δεν πηγαίνανε σε εμάς οι καλοί Σαμαρίτες? Δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμη, αλλά έχουμε και εμείς το Σύλλογο Καλών Σαμαριτών εδώ, ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά μια ξαδέρφη μου θυμάμαι ότι πήγαινε σε μια. Στους Καλούς Σαμαρίτες, έχω την αίσθηση ότι πήγαινε. Ναι. Και έκανε μαθήματα πρώτων βοηθειών δωρεάν. Και πήγαινε και σε νοσοκομείο. Νομίζω κάτι πήγαινε... κάνανε κάποια πράγματα. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο που κάνουν εκεί, γιατί το κάνουν και στα παιδάκια. Καταλαβαίνετε. Και τα παιδάκια μαθαίνουν. Να φιλήσουν, δηλαδή να βάλουν τη σοφούλα τώρα να την ξαπλώσουν, να τη δώσει ο Γιωργάκης στο φιλί της ζωής. Κάτσε ρε παιδί μου, μαθήματα θα κάνουν. Ακούει ο Αντώνης τώρα και θα πάθει κάτι το αγόρι μου πάνω στο τιμόνι. Όχι. Και είναι και τριήμερο. Τώρα, η Σοφία δεν θα είναι, θα λείπει εκείνη την ημέρα στο συγκεκριμένο μαθήμα του φίλου. Ε, παιδί μου, πόσα. Ωραία, ξαπλώνει ο Δημητράκης. Ο Δημητράκης. Και πάει το Μαράκι. Το Μαράκι. Του αρέσει καμία από το σχολείο, ξέρουμε κανένα όνομα. Ο Δημήτρης, όχι, δεν έχει τέτοια θέματα. Α, δεν θέλει τώρα. Κοιτάει τα μαθήματά του μόνο, μου είπε. Κατάλαβα. Είναι από τα αγοράκια που κοιτάνε την μπάλα. Μόλις καταλάβει τι είναι το αυτό ανάμεσα στα πόδια του. Έλα, παρακαλώ. Καλημέρα και στον φίλο από Νορβηγία που λέει: ευχαριστούμε για την παρέα και πρωινή δουλειά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα σε όλους. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber. Και έχουμε ένα μοναδικό ανεπανάληπτο κουιζάκι, παιδιά. Έχουμε ένα κουιζάκι που είναι παρασκευιάτικο κουιζάκι, να το ακούσετε πολύ προσεκτικά. Και να κάνετε χαμό στο Viber του Σοκαφέ με 104,8. Ακούστε λίγο και θα σας κάνουμε την ερώτηση. Τι εκκλησία πήγες, Μαρέ? Δεν θέλουμε να μας πείτε ποιος ύμνος είναι. Όχι, το ξέρουμε. Είναι ο ακάθιστος, παιδιά, εντάξει. Σαν το κράτος απρόσμα. Λοιπόν, ψέλνει την υπερμάχο στρατηγό. Ναι. Εντάξει. Αλλά ποιος το ψέλνει το θέμα? Θέλουμε να μας πείτε, παιδιά μου, ποιος ψέλνει το συγκεκριμένο ύμνο. Ποιος γνωστός, πάρα πολύ γνωστός καλλιτέχνης. Ψέλνει ρε παιδί μου μαζί με δίπλα ναι, με τη συνοδεία Κλαρίνου. Με τη συνοδεία Κλαρίνου. Ακούστε λίγο το Κλαρίνο. Είναι ακράσο.
Λοιπόν, θα δώσουμε υπέροχα δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Αν το βρείτε, ποιο καλλιτέχνη είναι ο συγκεκριμένο, ο οποίο λέει το συγκεκριμένο ύμνο με τη συνοδεία Κλαρίνου. Όπω λέει ο τίτλο του θέματο, είναι το Πάσχα που θέλουμε. 6-9-7-800-104-8. Τα μηνύματα στο Viber, μην ξεχνάτε το ονοματάκι σα να μα στέλνετε οπωσδήποτε. Θα κερδίσουν τρει τυχεροί, θα πάρουν υπέροχα δώρα αναμνηστικά του Show Cafe Morning Show. Δώσε μου το Viber με ψαλμό, σε παρακαλώ. 6-9-7-800-104-8. Για να βρούμε το φίλο το Δημήτρη. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τα wake up call. Όσα προλάβουμε σήμερα θα γίνουν. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στο Γιώργο. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, τι κάνει? Καλά, εσείς? Καλά κι εμείς. Πού είσαι, πού σε πετύχαμε τώρα? Κοιμάται ο Δημήτρης, κοιμάται. Τώρα μόλις σηκώθηκα. Αμάρε, γιατί φεύγω για μια εκδρομή. Πάτε μετέωρα, εκδρομή. Μάθαμε. Α, τι ναι. Ωραία στα μετέωρα. Τι θα γίνει με την πάρτι σου, όλοι έχουν παράπονα. Θα σηκωθείς ποτέ στην ώρα σου, είπα. Δεν έχω ένα προβληματάκι, αλλά ευθύνεστε κι εσείς λίγο έτσι που έχω καλυτερεύσει. Α, εμείς ευθυνόμαστε που έχεις καλυτερεύσει. Που ξυπνάς το πρωί, ε. Ξυπνάω 6.30 κάθε πρωί για να σας ακούω, τώρα δεν γίνεται αυτό κάθε μέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πού έχουμε καλέσει, ποια περιοχή? Στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά. Ναι. Λοιπόν, εκεί ανάμεσα είμαι. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ή ποια είναι αυτή που λέει, ρε παιδί μου, κάθε μέρα μου βγάζει την ψυχή μέχρι να ξυπνήσει να πάμε για μάθημα? Είναι νομίζω ο κολλητός μου ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Γιατί κοιμάσαι αργά? Γιατί κοιμάσαι αργά, τσατάρεις, κάνεις cyber sex? Παίζω παιχνίδια δηλαδή και ταινίες βλέπω. Τι έπαθε το αγόρι και κερδίζει, να σου πω. Cyber sex δεν κάνει ο κόσμος τώρα. Δεν θα πουλήσω στον αέρα. Ωραία, κάνεις sex. Όχι, δεν είναι. Παναγία μου. Ταινίες βλέπω που κάνουν. Αυτό. Κατάλαβα. Εσύ παίζεις και αυτοί παίζουν. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλά να περάσεις στην εκδρομή από τον κολλητό σου, βέβαια, τον Γιώργο. Πήγαινε σε κανένα μοναστήρι εκεί να παίξετε. Εκκλησιαστείτε. Να προσευχηθούμε λίγο, ναι. Να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλό τετραήμερο. Τριήμερο, μάλλον. Ευχαριστώ και σε εσάς. Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα, Δημήτρη. Μα είναι δυνατό. Τι κάνει τα βράδια, ρε παιδί μου. Τι κάνουν τα βράδια, τα καλύτερα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά πρωί, απόγευμα και αύριο, βεβαίω. Η Χρυσάντα σα περιμένει Αβάντων 59-55-37. Δηλαδή, διασχίζει την Αβάντων και σίγουρα μπαίνει σε ένα κατάστημα τη Χρυσάντα. Σε ένα από τα τρία σίγουρα θα βρεθεί και θα πάρει τα πιο ωραία γυναικεία ρούχα που υπάρχουν στην αγορά. Τα βρίσκει και στο διαδικτύο, στο www.missvanity.gr. Ρούχα, πολύ ωραία γυναικεία ρούχα, ανοιξιάτικα, ωραίε γραμμέ, ωραία χρώματα, ωραία σχέδια. Αβάντων 55, 37 και 59, τα City Boutique τη Χρυσάντα και βεβαίω ό,τι έχει να κάνει με το γάμο στο Precious Moment. Και όσο έχει να κάνει και με το κουιζάκι που βάλαμε πριν από λίγο, δεν είναι ο Γαϊτάνο, παιδιά. Παιδιά, δεν είναι ο Γαϊτάνο. Θάνο μου, δυστυχώ δεν είναι ο Γαϊτάνο. Ο Πίτερ δεν τα λέει έτσι. Όχι. Ο Πίτερ δεν πάει με συνοδεία Κλαρίνου, ο Πίτα. Μου αρέσει το Πάσχα, αν το πω και αυτό. Που ναι. Να φτιάχνω τσουρέκια στο σπίτι. Γιατί φτιάχνω και ωραία. Αυτό αφήνει να το ομολογήσει. Αυτό το ομολογώ ότι όλοι. Και τι 365 μέρες το χρόνο μπορεί να φτιάξει τσουρέκια. Λοιπόν, και μου αρέσει να βάζω. Και τα φουσκώνεις και τα κάνεις και πολύ μεγάλα. Να βάζω στο. Εσά θα ηρεμήσει. Τα τσουρέκια από τα γεμίζω με πραλίνα. Μετά το ψήσιμο ή πριν. Πριν. Τι σου έλεγα, ναι, και μου αρέσει να είμαι στο σπίτι να φτιάχνω τσουρέκια και να βάζω στο iPad το Γαϊτάνο τον ακούω. Ξέρεις πώς μου αρέσει. Μου δημιουργεί μια έτσι. Μια κατανοητική. Εκτική ατμόσφαιρα. Εγώ βάζω σαν την Κάη. Εκεί μου αρέσει το Πάσχα, σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ. Εγώ βάζω σαν την Κάη. Ναι, σαν την Κάη. Ο σαν την Κάη γράφει πλέον εμπορικά τραγούδια, λέει. Τι, ποιο τραγουδάει τώρα? Για κάποιον έχει γράψει σαν την Κάη. Κάτι, τι είχε γράψει? Για ποιον είναι και το Στάν έγραψε? Για ποιον έγραψε? Εγώ. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχει βλακίες, δεν ξέρω. Καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα στον Τζον. Καλημέρα στον Τάσο, στον Νέκτη. Πρώτη φορά συντονίζομαι, λέει. Φιλιά από Οριστιάδα. Και τελευταία, λέει. Γιατί σοκ παθαίνουν παντού, λέει ο Νεκτάριος. Γεια σου, Νεκτάριο. Γεια σου, Νεκτάριο, καλημέρα. Μάλα καλή τον άνθρωπο, μια χαρά. Δεν περιθάνει μαζί μας κάθε μέρα, ενός ακροατής. Καλωσορίζουμε τον Νεκτάριο. Για να βρούμε όμως και την Ευαγγελία. Ελάτε, ρε παιδιά, σηκώστε. Θα κάνουμε welcome στους νέους ακροατές. Θα μας λέτε πρώτη φορά για να σας κάνουμε welcome. Ναι. Βάζουμε και το χαλάκι. Καλημέρα στον Νικόλαο από Χαλκιδική. Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη, αλλά η Ευαγγελία χαίρεσε παρόλα αυτά. Καλά να περάσετε το τρίμερο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, είσαι η Ζινέτ.
Ναι, ακριβώς. Έλα, Ζινέτ μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Ζινέτ. Καλά, είμαι εσύ. Καλά και εμείς. Σε καλούμε το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Για ακού λίγο τι σου αφιερώνουν, ε. Δικό μου, εσύ είσαι το μοναδικό δικό μου. Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Ποιος μας έβαλε, Ζινέτ, να σε πάρουμε τηλέφωνο? Δεν ξέρω, έχω και πολλούς θαυμαστές. Αχ, ούτω μωρό. Αχ, έχεις θαυμαστές. Για πες μου, περιέγραψε μου λίγο τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Είμαι ψηλή. Είσαι ψηλή, ναι. Είμαι αδύνατη. Αδύνατη. Ναι. Καταδόξανση, με μακριά μαλλιά, μπούκλες. Μακριά μαλλιά, μπούκλες, μάλιστα. Ναι. Μέχρι τώρα είναι... μάτια. Γαλανά μάτια. Γαλανά μάτια, μάλιστα. Μελή μάτια. Α, μελή. Καστανόξανθη, μελή μάτια, αδύνατη. Ποια δεκαετία τη ζωή σου διασχίζεις? Νούμερο. Είμαι 19 χρονών. 19 Α, είσαι μικρούλα. Είσαι μικρούλα. Θα μας πάνε και βλέχει. Ηρέμησε λίγο. Σωματότυπο, αν επιτρέπετε, να μας πεις 33, 12, 19, πώς πάνε περίμενε, τα νούμερα. Περίμενε, τι ύψος έχεις? Περίπου 1,70. 1,70. Αχ, άμα βάλει και 18, άμα δεν μας πέρασε. Στε μου, τι παθαίνουμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, Ζινέτ, έχει ακόμα ένα θαυμαστή από την κατάλαβα. Λοιπόν, κάποιο μα έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο που του λείπει πάρα πολύ, βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να λες κάτι τέτοιο, γιατί θα σου κάψει το τέτοιο. Το σταθμό. Θα μου κάψει το σταθμό. Τι είπε. Μη λέω τέτοια, λέω και θα μου κάψει το σταθμό. Ποιο? Αυτό προφανώ που είναι. Το αφιερώνει το τραγούδι. Ποιο? Αυτό που αφιερώνει το τραγούδι. Μπράβο, ποιο είναι αυτό? Είμαι το αγοράκι μου. Το αγοράκι σου. Το κουτσουνάκι σου. Λοιπόν, το οποίο μόλις άκουσε ότι περιέγραψε τον εαυτό σου στον αέρα και έχεις πολλούς θαυμαστές. Και γίνεται εδώ στο Viber το δικό μας. Θα μας πάσει. Και γίνεται αυτή τη στιγμή, σε ζητάει πάρα πολλοί κόσμοι. Και θα μας πάσει, δηλαδή ο φίλος σου θα μας πάσει και το Viber. Πώς το λέει το αγόρι σου? Μιχάλη, γίνεται χαμό στο Viber, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μιχάλη, έχει κάψει καρδιές. Μιχάλη, ωστόσο, να πούμε, πάμε στο μήνυμα του φίλου του Μιχάλη που θέλει να σου πούμε ότι του λείπει πάρα πολύ. Γιατί πού είσαι εσύ? Πού είσαστε, πού είναι εκείνο που είσαι εσύ? Στο ίδιο μέρος είμαστε. Α, και γιατί? Α, είσαι φρέσκο ζευγάρι, ναι, είστε στα σωρόπια ακόμα? Ναι. Α, είναι που την αφήνει στο σπίτι τη και μετά από λίγο μου λείπει. Ναι, μου λείπει. Ναι, μου λείπει ήδη ένα λεπτό. Τον φωνάζει το Μιχάλη με κανένα υποκοριστικό έτσι περίεργο τώρα, ζουζουνιάρικο? Όχι ακόμα. Α, όχι ακόμα. Λοιπόν, αυτό θέλαμε να σου πούμε. Έχει να πει κάτι στο Μιχάλη που σ' ακούει? Τον αγαπάω πολύ. Ωραία. Έγινε, Ζινέτη μου, φιλάκια πολλά. Καλό τρίμερο. Εγώ, φιλάκια πολλά. Καλημέρα. 697-800-1048. Στέλνετε πολλά μηνύματα. Έχουμε το quiz βεβαίως που είναι σε εξέλιξη. Τρεις από εσάς θα κερδίσουν υπέροχα δώρα από το Show Cafe Morning Show. Αν βρείτε ποιος τραγουδιστής ψέλνει τον ακάθιστο ύμνο με τη συνοδεία Κλαρίνου. Μ' αρέσει πολύ η υπερβαθμίδα. Ελά, μπες και εσύ μαζί χοροδία. Δεν μπορώ. Δεν μπορεί να κάνει ψηλές. Δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ να ψάλω έτσι. Σε ενοχλεί το κλαρίνο. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Τρεις θα είναι τυχεροί που σε λίγο θα κερδίσουν υπέροχα συλλεκτικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Καλή σας μέρα. Το Show Cafe Morning Show βεβαίως είναι εδώ. Να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο που μας στέλνει μηνύματα. Καταρχάς έχει γίνει χαμός με το quiz. Γίνεται χαμός, πραγματικά. Ναι. Τα μηνύματα δεν ξέρω πόσα μηνύματα έχουν έρθει για τον τραγουδιστή που ψάχνουμε. Έχουν όμως έρθει και πολλά μηνύματα για welcome. Νέοι ακροατές που μας λένε ότι είναι καινούργοι. Καλημέρα λοιπόν στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στη Μαρία από την Κάρπαθο. Είναι καινούργοι. Ναι, η Μαρία από την Κάρπαθο. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο Βασίλη. Είμαστε λέει όλοι καινούργοι. Πάμε παιδιά να κάνουμε welcome. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είμαστε το Show Cafe Morning Show. Είναι ο Γιώργος Καρτελιάς. Η Ελίνα η Παβίλα. Καθημερινά εδώ 7 με 11 το πρωί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ψάχνουμε welcome song. Κάνουμε welcome στους νέους, παιδιά. Είσαστε τα νεούδια εσείς. Λοιπόν, και να πούμε τελικά ποιος ήταν ο καλλιτέχνης ο οποίος ήταν με το κλαρίνο του και έλεγε τον ύμνο. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Χριστοδουλόπουλος δεν είναι. Ο Σαντιγκάι δεν είναι. Ο Γαϊτάνος δεν είναι. Ο Μάγκας. Ο Μάγκας. Ο Γιώργος ο Μάγκας. Δεν είναι. Αυτός που ψέλνει τον ακάθιστο ύμνο με τη συνοδεία κλαρίνου είναι. Πάμε, παιδιά. Έλα, παιδιά, πάμε. Φέρε και την γειτόνισσα λίγο, φέρε και την γειτόνισσα λίγο από εδώ. Πάμε, δώσ' του λίγο πόνο. Έλα, κάτσε, ας σου βάλω στο ρεφέρ να τελειώνει μετά. Εσύ αν θέλεις, κοίταζε με. Πόση διαφορά έχει φωνή όμως, ε. Εντάξει, είναι σε στούντιο εκεί. Αποτελείωσε με.
Είναι ο Βασίλης ο Τερλέγκας, ο οποίος είναι στην Αυστραλία, ο οποίος ψέλνει τον ακάθιστο ύμνο με τη συνοδεία Κλαρίνου. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος, εκτός από φωνή καμπάνα, έχει φανατικούς οπαδούς. Με το που τον βρήκαν λοιπόν χιλιάδες φίλοι από την Ελλάδα. Αντί να του πούνε, πες μας τις στροφές ή την παραγγελία στην εκκλησιά στη Μοναξιά, του είπανε, πες μας τον ακάθιστο. Τον ακάθιστο. Στην εκκλησιά της Παναγίας Καμαριανής στη Βικτόρια της Αυστραλίας. Και εντελώς τυχαία βρήκαν το Κλαρίνο δίπλα. Όχι, δεν πάει πουθενά λίγο στο Κλαρίνο ο Τερλέγκας. Μαζί τον έχει. Πάντα, πάντα. Είναι πάντα μαζί. Πάντα έχει ένα κλαρινιτζί. Γιατί μπορεί το πρωί εκεί που πίνει καφέ να του τη δώσει. Ναι, ρε παιδί μου, ξεκινά παίζει του λέει. Άρα δηλαδή, πόσα ρουφάει ο Τερλέγκας τον καφέ. Ναι, μα ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια να δώσουμε στη Λίτσα, να δώσουμε συγχαρητήρια στην φίλη τη Χριστίνα, συγχαρητήρια και στον Γιώργο. Είναι τα τρία μας παιδιά τα οποία κερδίζουν συλλεκτικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Θα ενημερωθείτε βέβαια μετά το τέλος της εκπομπής πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και εσάς που στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Messenger. Καλημέρα στο Χριστίνακι, ο αγαπημένος του μπαμπά μου, λέει, ήταν κάποτε ο Τερλέγκας. Έχω μάθει τον Τερλέγκα, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Έχει βοηθήσει κόσμο. Κάποιος μου το είχε πει που το γνωρίζει και είναι, λέει, εξαιρετική. Σαν χαρακτήρα. Επίσης, λέει ο Χρήστος, η μάνα μου λέει θα είναι πολύ περήφανη που το βρήκα για τις γνώσεις μου για το Τερλέγκα. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Είναι... Κανένα πελεπονησιακό πόλεμο δεν βρήκαμε όμως, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και μία που θα φύγεις τώρα. Θα πας ένα τρίμηνο. Α, ναι, θα φύγω. Ναι. Συγγνώμη, το ξέχασα. Ναι. Λοιπόν, σου βρήκα πώς δεν θα χάσεις ποτέ τις βαλίτσες σου. Τις βαλίτσες μου. Ναι. Ειδικά για αυτούς που θα ταξιδέψετε με αεροπλάνο, καράβι και τις παρατάτε από εδώ και από εκεί για να γυροφέρνετε. Βρέθηκε η βαλίτσα που δεν χάνεται ποτέ. Εγώ πάντως βάζω κορδέλα πάνω. Έχω κορδέλα ροζ. Ναι, και δεν μπορεί να πέσει η κορδέλα ή να την πάρει. Την έχω δέσει. Και δεν μπορεί να τη βγάλουν. Απλά όλοι βάζουν κορδέλες τώρα, κατάλαβα. Ναι, όλοι έχουν μια κορδέλα. Λοιπόν, σας βρήκα εγώ έναν τρόπο. Ναι. Ούτε κορδέλα, ούτε καρτελάκια με το όνομά μας, ούτε τίποτα. Τίποτα. Είναι κάτι το οποίο θα είναι μοναδικό για τον καθένα. Τη Μενεγάκη είναι αυτό τώρα. Γιατί η Μενεγάκη χάνει τις βαλίτσες της. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και η Μενεγάκη. Στείλτε τη σε ένα μήνυμα, θα το πω σε λίγο. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη από Θήβα, ο οποίος μου είπε μια πραγματική του ιστορία. Που του έχει συμβεί. Που του έχει συμβεί του ίδιου. Τι. Ήταν, λέει, ρε παιδί μου, γύρω στα 55 του. Ναι. Σε ηλικία τώρα είναι γύρω στα 80. Α, 80 ετών. Ναι. Ήτανε με τον Γιάννη μιλούσε τώρα στο τηλέφωνο. Ναι, με τον Γιάννη. Ήταν γύρω στα 55 του από ό,τι μου είπε και λέει, βρέθηκε με μια κοπέλα λίγο πιο μικρή σε ηλικία, 33 εκείνη, να κάνουν ζεβούς. Του λέει η κοπέλα τώρα του φίλου του Γιάννη, του λέει, επειδή είμαι πολύ στενή. Α, τη λέει στενή, από τη στενή, από τη Χαλκίδα. Όχι, δεν κατάλαβε. Του λέει, είμαι σχεδόν παρθένα. Α! Κατάλαβες. Αυτό νόμιζε ήταν από τη στενή εδώ. Από το... Δεν σου κάνει εντύπωση που σε παίρνουν και σου λένε τέτοια πράγματα. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, λέει εντάξει, λέει, χρησιμοποίησε βαζελίνη. Τι να κάνω, λέει και εγώ. Ανοίγω το σιρτάρι στο κομωδίνο, παίρνω την αλήφη, βάζω. Και εξαφανιστήκαμε και λίγοι δύο από το κρεβάτι. Γιατί? Έβαλε βίξ. Ωραία, κάψιμο. Ακόμα το φυσάκι δεν κρυώνει. Εδώ και 30 χρόνια, Καλημέρα, Γιάννη. Τι να πω, παιδιά. Είναι φοβερό. Προσοχή, μην τα μπερδεύετε τα βαζάκια, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Γιωργατζής είναι μαζί μας καθημερινά εδώ. Ένα υπέροχο κατάστημα με φρέσκα φρούτα και λαχανικά και μόνο ποιοτικά προϊόντα και με χονδρική πώληση. Κρυζότο 71 στη Χαλκίδα. Μπορείτε να βρείτε από χαλβά, να βρείτε σαρακοστιανά πράγματα, γίγαντες, μαυρομάτικα, φασόλια, να βρείτε μανιτάρια, μεγάλη ποικιλία μανιταριών. Να βρείτε τώρα αυτή την περίοδο στο Γιωργατζή και με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. 22 210 83 073. Καλημέρα, Νίκο. Από Πολύχρονο Χαλκιδικής. Καλημέρα στο Γιάννη και στη Δήμητρα από τη Γερμανία, η οποία μας στέλνουν ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Μπράβο σας, παιδιά. Είναι πολύ όμορφο πράγμα να ξυπνάς και όχι απλά να χαμογελάς, αλλά να γελάς. Γιατί εδώ εμείς στη Γερμανία, λέει, αυτό ψάχνουμε. Μας παρέχουν αρκετά πράγματα, αλλά αυτό που λείπει είναι το γέλιο. Είμαστε μαζί σας, σας ακούμε και μας δίνετε δύναμη, μας λένε ο Γιάννης και η Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και η εταιρεία, κυρίες και κύριοι, μια εταιρεία που λέτε για τις βαλίτσες, θα σας πω. Α, ναι, δεν σας είπα, δεν σας είπα. Δεν μας το πες. Λοιπόν, μια εταιρεία σκέφτηκε τι να κάνει για να μην χάσεις ποτέ τη βαλίτσα σου. Πες το. Τι να κάνεις. Να τυπώσεις το πρόσωπό σου πάνω στη βαλίτσα. Και έχεις μια βαλίτσα Ελίνα Παπίλα. Μια βαλίτσα Ναντί Γρηγορίου. Μια βαλίτσα Τζορτζ Καρτελιάς. Ναι, και κάνεις και ένα μορφασμό άμα θες, ρε παιδί μου. Social πάνω. Δηλαδή, θες χαμόγελο, θες με νεύρα, θες να είναι με γλώσσα. Ναι. Λοιπόν, τυπώνεις ακριβώς τη φωτογραφία που θα ήθελες πάνω στη βαλίτσα σου. Άρα, ποιος να πάρει τη βαλίτσα με το πρόσωπό σου, θα τον δεις. Ναι. Κάντε GIF. Βάλτε μπαταρίες να είναι GIF. Στο εξωτερικό λέει ένας τρόπος ο οποίος πλέον δεν χάνονται βαλίτσες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όντως δεν μπορεί να χαθεί από τη φωτογραφία πάνω. Δεν το είχα σκεφτεί. Όλη η βαλίτσα είναι τυλιγμένη
με το κεφάλι σου. Και ανοίγεις το στόμα και βάζεις μέσα σοβρακάκια, πετσετούλες, διάφορα πράγματα. Λοιπόν, και διάβαζα για φαγητά γενικά. Ναι. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα φαγητά να τα βάζεις στα μικροκύματα. Α, στο φουρνάκι. Λένε ότι τα μικροκύματα έχουν πολύ έντονη ραδιενέργεια. Ειδικά μα κάθεσαι μπροστά την ώρα που δουλεύει. Γι' αυτό κάθομαι στο πλάι, δεν το κοιτάω. Α, μην το κοιτάς. Ναι, ναι. Το έχεις εντυχιζόμενο ή είναι εκτός? Παίζει ρόλο αυτό που σου λέω. Εντυχιζόμενο το. Μπράβο, εντάξει. Γιατί? Γιατί άμα είναι χύμα μέσα στην κουζίνα, έχει η ραδιενέργειά του, είναι στρογγυλή. Ναι. Έχει κυκλική. Ο φούρνος μικροκυμάτων και το πιστολάκι λέει τα δύο πιο έντονα προϊόντα με ραδιενέργεια. Ραδιενέργεια, εγώ Βέβαια. Ξέρω είναι τα δύο προϊόντα που καίνε πάρα πολύ ρεύμα. Α, ναι. Ειδικά τον πιστολάκι. Αλλά ο καθένα ότι. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, και διάβαζα ποιες είναι οι τροφές που αν τις βάλεις μέσα θα εκραγούν. Αν βάλεις αυτές τις τροφές μέσα στο μικροκυμάτων μπορούν να κραγούν. Τώρα πια τα μικροκύματα, δεν ξέρω, νομίζω έχει αλλάξει πια. Παλιά δεν μπορούσες να βάλεις μέταλλο μέσα στα παλιά μικροκύματα. Όχι, πλαστικό δεν κάνει. Όχι ρε, πλαστικό βάζεις. Δεν βάζεις πλαστικό. Μέταλλο λέει δεν βάζεις γιατί σκάει. Ναι, αυτά οι τροφές λέει που μπορούν να εκραγούν μέσα είναι οι ομές πατάτες, εκτός αν τις έχεις τρυπήσει προηγουμένως. Α, ζεσταίνει μέσα. Ναι. Ωραία, το δοκιμάσω. Τα αυγά με το τσόφλι, τι να δοκιμάσεις παιδί, με κάνεις έκρηξη στο σπίτι. Αυγά με τσόφλι μπορούν να εκραγούν. Ναι, θα το δοκιμάσουμε. Τα λεμόνια λέει μπορούν να εκραγούν. Α, τι ρε. Η μελτζάνα, τα σταφύλια. Παίρτε μου ένα φουρνάκι μικροκυμάτων. Οι τροφές λέει που μπορούν να προκαλέσουν σπίθες είναι το κρεμμύδι, τα καρότα, τα φασολάγια και το λάχανο. Εγώ παιδιά δεν ξέρω. Προχθές έβαλα να ζεστάνω μέσα το ρύζι και μου βγάζε σπίθες. Α, και δεν το έχει, αλλά θα είναι μέσα αυτό. Επίσης, είχε χαλάσει από κάτω μια αυτό που μπορεί να εκραγεί, λέει, είναι η ντομάτα. Έλα! Αυτό το έχω πάθει. Τι σου εκραγεί και το γεμιστό? Δεν μου έχει εκραγεί. Έχω βάλει ντομάτα μέσα και αρχίζει και κάνει. Ναι! Από τη ζέστη, ναι, σκάει. Αυτό. Εντάξει, το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Αυτό το παθαίνω και στο μπαλκόνι εγώ. Μου τρώνε τις ντομάτες οι κουρούνες. Οι κουρούνες. Ναι, πάω στο μπαλκόνι. Έχεις ντοματιά. Έχω ντοματίνια. Έχω ντομάτες, ρε παιδί μου, στο ένα βίκι έξω από την πόρτα. Και πάω και βλέπω. Α, στο καλαθάκι. Στο καλαθάκι. Και βλέπω την πόρτα τη κουζίνα μου κόκκινη. Αίμα δηλαδή, σαν αίμα. Πάει κουρούνα, τη φάγανε. Λέω Παναγία μου, τι έγινε. Κάποιο φάξε στο μπαλκόνι. Όλες τις ντομάτες, παιδιά. Μπράβο, Λινάκι μου, μπράβο. Να το προσέχετε αυτό στο μπαλκόνι σας. Μπράβο, Λινάκι μου, αφού δεν τους έβαλες και σκόρδο. Αυτό που είπες για τα σκεύη, θα σου πω ότι να προσέξετε τι θα βάζετε στο φούρνο κυμάτων, γιατί όπως τα αλουμινένια δεν είναι καθόλου ασφαλή. Δεν είναι, γιατί θυμάμαι κάποια στιγμή, στα πιο παλιά τώρα είναι και καινούργια τεχνολογία πια τα φουρνάκια. Δεν έπρεπε να βάλεις, λέει, μέταλλο, μπορεί να κάνει έκρηξη. Επίσης, μην δοκιμάσετε ποτέ να βάλετε μπαταρία. Μπαταρία πού καλά να βάλουμε? Ρε παιδί μου, υπάρχουν άτομα που πειραματίζονται, κάνουν διάφορες βλακίες. Όχι, να μην τα κάνετε αυτά. Όχι, να μην το κάνετε. Να μην βάλετε μπαταρία. Θα κάνει. Βάλει. Έχω βάλει. Αλλά εσείς μην το κάνετε. Τι παράδειγμα δίνεις στον κόσμο? Λέω αυτό, τη βλακία που έκανα, μην την κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Τι λέω? Επίσης, να μην βάλετε μαχαιροπύρουνο. Μαχαιροπύρουνο. Είναι μέταλλο. Δεν δημιουργεί θέμα. Απλά καίει μετά, νομίζω. Εμένα μου κάνει και βγάζει σπίθα. Απαναγία μου. Σαν προσώνα ματζακιού κάνει. Ναι. Ναι, ρε εσύ. Όπως επίσης το τζάκι να μην πετάτε πράγματα. Δηλαδή, το τζάκι, ας πούμε, μην πετάξει ποτέ μπαταρία, έτσι δεν είναι. Όχι, μην το κάνετε. Θα φεύγουν ξύλα, θα πάνε όλα για καφέ. Είναι σαν να κάνει μια μικρή έκρηξη. Ναι. Και άμα πάρετε τις ωραίες, τις μεγάλες, αυτές τις χοντρές, τις Α1, πώς τις λένε, τις κάνει. Ναι. Αλλά εντάξει. Όταν ήμασταν παιδί μου στη Χιλιαδού πιτσιρίκια, ανάβαμε φωτιά στην παραλία και αράζαμε εκεί πέρα. Εκεί ναι. Και λέμε, ρε παιδί μου, είχαμε ένα κασετόφωνο. Κασετόφωνο. Και τελειώσαν οι μπαταρίες. Τι να τις κάνουμε, τις πετάει ένας μέσα στη φωτιά. Καλά. Τι έγινε? Μπαμ, φεύγαν τα κούτσουρα, φεύγαν από εδώ, φεύγαν από εκεί, χαμός έγινε. Βεγγαλή, κάποιος παντρεύεται, ρε παιδιά. Και την άλλη μέρα είχαμε ξεπατώσει τους φακούς των πατεράδων μας. Τους είχαμε πάρει τις μπαταρίες. Θέλαμε να πέσουμε με τις μπαταρίες και να σκάμε πυροτεχνήματα. Καλημέρα, να στείλουμε στην φίλη τη Μαρία που λέει: καλημέρα, παιδιά. Παρέα με τον άντρα μου, πάμε και τη μαμά μου Αθήνα. Είμαστε Λαμία, σας ακούμε. Βάλτε μας αν μπορείτε και άμα αποδείξεις. Στο γυρισμό θα περάσουμε σχολαρχείο να φάμε. Κερνάμε. Κερνάς. Άμα κερνάς, τι, εμείς δεν. Είναι Τζιαρντίνι 2, πες μας ώρα μόνο. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στην Σέβη από την Go. Και επίσης θέλω να στείλω μια καλημέρα στο φίλο που έχει στείλει μήνυμα και συγκεκριμένα το στέλνει ο Θανάσης και λέει: καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα. Μας έχει στείλει φωτογραφία έναν κύριο φανταρό, ο οποίος κάθεται μπροστά στο γραφείο και κάτι κάνει. Πείτε, λέει, μια καλημέρα στην Αρκούδα της Μεραρχίας της Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα στην Αρκούδα. Αρκούδα γιατί, σαν παρατσούκλι. Υπάρχει, είναι όρος εκεί μέσα στο στρατό αυτό. Αρκούδα, για μένα είναι τραγούδα. Προφανώς έχουν βγάλει παρατσούκλι. Είναι εντυχιζόμενος. Μια χαρά είναι το παλικάρι, καλέ. Σε ποιος το έστειλε? Ο Θανάσης. Ο Θανάσης. Καλημέρα, Θανάση μου. Ορίστε, αυτό εδώ. Να χαίρεσαι την αρκούδα σας. Μια χαρά είναι το παλικάρι. Εντάξει. Άμα σηκωθεί, μπορεί να είναι θηρίο ανήμερο. Ναι, δεν είναι όρος στο στρατό αυτός, η αρκούδα. Βγάλανε καινούριο, δεν ξέρω, για ποντικαρέους ήξερα. Εγώ την Καλλιόπη μόνο έχω ακούσει που λέτε. Καλλιόπη είναι η τουαλέτα. Α, η τουαλέτα, ναι. Το πλοίο της αγάπης, το ξέρεις?
Όχι. Α, το πλοίο της αγάπης. Ναι, να σε πάμε μια βόλτα μια μέρα με το πλοίο της αγάπης. Στο ναυτικό είναι αυτό. Όχι, στο πεζικό είναι. Α, στο πεζικό. Όχι, στο ναυτικό είναι, δεν έχουμε θέμα. Α, και στο ναυτικό. Το μάλιστα. Πλοίο της αγάπης είναι η σκουπιδιάρα. Ποια σκουπιδιάρα? Το. Το απορριμματοφόρο. Το απορριμματοφόρο, το πλοίο της αγάπης. Γιατί κουνάει, ναι. Βρωμάει, ναι. Και σε πάει βόλτα. Λοιπόν, και ένας που λέτε, ένας τύπος πάει στην Αμερική ξεβράκωτος, δεν είχε πάνω του ούτε ένα ευρώ. Και καταφέρνει σε ένα χρόνο μέσα να γίνει δισεκατομμυριούχος. Έχουν πάθει πλάκα όλα τα social, τα μουμουέ. Και του παίρνουν βέβαια συνέντευξη από ένα περιοδικό και τον ρωτάνε. Ήρθατε πριν ένα χρόνο στην Αμερική χωρίς τίποτα πάνω σας, ρε παιδί μου, ούτε ένα γιούρο. Και καταφέρετε και γίνετε δισεκατομμυριούχος. Πώς γίνεται αυτό? Α, λέει. Όταν έφτασα Αμερική είχα 2 δολάρια πάνω μου στην τσέπη μου. Αγόρασα 4 μήλα. Από μισό δολάριο. Τα έπλυνα, τα γυάλισα και τα πούλησα για 1 δολάριο το ένα. Μετά τα 4 δολάρια αγόρασα 8 μήλα. Τα έπλυνα, τα γυάλισα, τα πούλησα για 1 δολάριο το ένα. Μετά αγόρασα με 8 δολάρια 16 μήλα. Και έτσι γίνεται πλούσιος? Όχι, πέθανε ένας θείος μου και μου άφησε κληρονομιά. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώτα, τι κάνεις? Ω, που κοιμάται η Γιώτα. Καλά είσαι, πού είσαι, γιατί δεν έχεις καλό σήμα? Είσαι εξαπλωμένη? Λίγο. Α, λίγο. Λοιπόν, για άκου λίγο τι σου αφιερώνουν μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Εγώ το θέλησα να έρθεις. Εντάξει, καλό, καλό, ε. Τέλειο. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, Γιώτα μου? Ο Στέφανος. Τι, Στέφαν? Όχι, τίποτα, φίλος μόνο. Α, μόνο. Καλά, δεν σου είπαμε τίποτα, ναι. Εντάξει. Άμα έτσι όμως πως κάνεις, καρφώνεσαι λίγο. Ναι, δηλαδή το... Εδώ είμαστε. Ο Στέφανος είναι φίλος. Εντάξει. Πόσο χρόνο είσαι? Ποιο τραγούδι της έβαλε ο Στέφανος? 23. Το επιλογή του Σαμπάνη. Το επιλογή του Σαμπάνη τώρα, πολύ φιλικό τραγούδι. Πολύ, πολύ. Μήπως από πίσω από τον Στέφανο κρύβεται κάτι? Όχι, ξέρω απλά ότι μου αρέσει ο Σαμπάνη γι' αυτό. Περίμενε, ρε παιδί μου. Ξέρεις τα συναισθήματα τώρα του Στέφανου, ότι μπορεί μέσα του να τρέχει κάποια άλλη συμπάθεια, απλά δεν το εκφράζει. Δεν μπορεί να το πει και έβαλε εμάς να σου αφιερώσουμε για να το ξεκινήσει? Όχι. Είσαι τόσο σίγουρη? Καλά. Άμα τυχόν όμως γυρίσει το γλυκό, πάρε μας να μας το πεις. Περίμενε λίγο. Έχεις σχέση αυτό το διάστημα? Εγώ. Εσύ, ναι. Όχι, δεν έχω. Ο Στέφανος έχει? Καλά, ο Στέφανος όχι. Καλά, ο Στέφανος. Γιατί τι έχει ο Στέφανος, δηλαδή? Δεν μπορεί να κάνει σχέση, τι έχει κάποιο θέμα? Είναι μεγάλη ιστορία, πίστευε, δεν είναι για τον αέρα. Έχει κάτι που δεν πρέπει να. Λοιπόν, εντάξει, έγινε, Γιωτάκι μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα στον Γιάννη, τον άλλο Γιάννη βεβαίως. Καλημέρα στον Χρήστο από Ορεστιάδα. Παιδιά, πραγματικά κουβαλάτε μεγάλη τρέλα. Όχι. Όχι. Αυτό δεν το δέχομαι. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι. Δεν την κουβαλάμε, την έχουμε μόνοι μας. Ναι, είμαστε πολύ σοβαροί άνθρωποι. Αν θέλετε, δηλαδή, μπορούμε να γυρίσουμε την εκπομπή και να την κάνουμε πολύ σοβαρή δημοσιογραφική και να είμαστε πολύ. Μα λέει ότι κουβαλάμε τρέλα. Να κάνεις μόνη σου. Λοιπόν, καλημέρα, Χρήστο. Φιλιά πολλά. Εγώ τέτοια εκπομπή δεν κάνω. Στην Ορεστιάδα, γενικά καλημέρα. Στον Νίκο βεβαίως. Καλημέρα στην Αθανασία. Θοδωρή. Ποιος είναι? Έλα, Θοδωρή μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί είσαι στεναχωρημένος? Τι έγινε, θλιά? Γιατί είσαι στεναχωρημένος, ρε Θοδωρή? Πάντω χρόνια πολλά του ανθρώπου να happy birthday, κάτι να το ζήσουμε. Είναι στεναχωρημένος. Κλείνει τα 23 και τώρα έχει βάψει μαύρες πλερέζες. Του πότε γεννήθηκες? Ποια χρονολογία? Ναι, δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγω, το 94. Το 94, μάλιστα. Το 96. Το 96, πολύ στεναχωρημένο. Συγγνώμη. Είχα κινητό με κεραία. Λοιπόν, και έπαιρνε και αλκαλικές. Λοιπόν, Θοδωρή μου, γιατί είσαι στεναχωρημένο? Έχει ξαναδεί? Εγώ πρέπει να πεθάνω τώρα. Πρέπει να πάω να αυτοκτονήσω, ρε. Πώς θα είναι το φίλο μας? Θοδωρή. Δεν είμαι στεναχωρημένο. Λοιπόν, η Βούλα μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Το ξέρω, το κατάλαβα. Ναι, αλλά κάτι ζήτησε δώρο και δεν στο πήρε? Όχι, βέβαια. Έχω το καλύτερο δώρο. Ποιο είναι το καλύτερο δώρο? Προσφέρει δύο παιδιά. Α, δύο παιδιά. Έχεις δύο παιδιά? Ναι, ναι. Και είσαι γεννημένος το 96? Παιδί μου. Το 89. Είναι 30 χρονών. Γίνεται 30 χρονών. Γιατί με μπερδεύετε, ρε παιδιά? Η Ελίνα τα πίστεψε όλα, έτσι. Όλα. Είναι ή δεν είναι, ρε παιδί μου, 24 χρονών? Εντάξει. Έλα, εντάξει. Γεια σου, γεια. Είναι. Τα πιστεύει όλα. Όλα. Οι ρίζες είναι, έχουν ποτίσει ξανθές μέσα. Είναι πολύ βαθιά. Δηλαδή, άμα κάποιος σου πει είμαι γεννημένος το 96 και σου πει μετά, το πίστεψες, είσαι ξανθιάς. Άστο, Ελληνάκι μας, αφού γελάγαμε, μία ώρα γελάμε. Νόμιζα ότι γελάτε επειδή είσαστε. Πυροβολημένοι. Ναι. Το δωρή μου και πάλι πολύχρονο, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Το 89 δηλαδή, μάλιστα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί γελάτε με αυτά.
Όχι, με σένα γελάμε, δεν γελάμε με άλλα. Λοιπόν, κάτσε για τη βράχνια. Ποιο με μάτιασε. Να πιω λίγο νερό, παιδιά. Αμάρα, ένα λεπτό δώστε μου, ένα λεπτό. Όλο σε ματιάζουν, όλο κάτι συμβαίνει. Παιδιά, στείλτε τα μηνύματά σα στο Viber 697-800-1048. Λοιπόν, σε λίγο θα μάθουμε κάτι για τα χρώματα, θα μας πει ο Γιώργος. Ναι, που είναι πάρα πολύ ωραία, πρέπει να τα ακούσετε, μην το χάσετε να, αυτό. Να στείλετε ημερομηνίες γεννήσεως. Μήνα και μέρα, δεν θέλουμε χρονολογία. Όχι. Ανάλογα με το πότε γεννήθηκε. 24 γεννήθηκε. Οκτώβριο εγώ. Μπράβο, ναι, εγώ 1η Δεκέμβρη, ας πούμε. 1η Δεκέμβρη, αυτό θέλουμε. Άμα στείλετε τέτοια, θα σας πούμε ποιο είναι το χρώμα σας. Βέβαια. Και βέβαια, τι σημαίνει αυτό, έτσι. Τι σημαίνει, δηλαδή, άμα είναι το χρώμα σου, ας πούμε, το πετρόλ, τι σημαίνει το πετρόλ. Κατάλαβες. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Γιώργο από τα Μετέωρα. Επίσης τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας στέλνει από Νίκαια. Είμαι καινούριος, λέω, έχω πεθάνει στα γέλια. Κωνσταντίνε μου, welcome κι εσύ. Καλώς ήρθες. Welcome to the club. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Για να βρούμε και την Αγγελική. Πολύ γρήγορη είστε, κατευθείαν ημερομηνίες, χαμός γίνεται. Καλημέρα. Καλημέρα, Αγγελική, τι κάνεις. Καλημέρα, ποιος είναι. Σε καλούμε το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show. Χρόνια πολλά! Ό,τι επιθυμείς, την αγκαλιά σου να τον βρεις, βρε. Πολύχρονη! Ευχαριστώ, ποιος είναι. Σε καλούμε από τον Σοκαφέ με 104,8 και είσαι στον αέρα μαζί μας στο Morning Show. Καλημέρα σας. Σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει. Στον Καλαματική. Στον Καλαματική, μάλλον. Εμείς είμαστε στη Χαλκίδα. Λοιπόν, αλλά φτάνουμε μέχρι την Αμερική. Τα πόσα κλείνει σήμερα. Σας ακούω. Τα πόσα κλείνει σήμερα, Αγγελική μου. Τα 35. Να σου ζήσει και το αγοράκι σου, μας είπανε να σου πούμε. Πάρα πολύ. Ο Άγγελος. Ναι, Άγγελος. Ναι, αλλά ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, σου πει χρόνια πολλά. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω από την όψη. Λοιπόν, ναι, κάπου θα πάει το μυαλό σου, δεν γίνεται. Ειλικρινά τώρα, δεν γνωρίζω. Το όνομά της ξεκινάει από ζήτα και τελειώνει σε ταφ. Δηλαδή, Ζανέτ. Η φίλη σου, Ζανέτ. Σου έρχεται χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς να αγκαλιάσεις να το βρεις, βρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να έχεις ένα υπέροχο μοναδικό, να περάσεις υπέροχα σήμερα στα γενέθλιά σου και καλό τριημεράκι. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα, ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ, καλημέρα. Κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Και να δούμε τελικά τι χρώμα είναι η ζωή σου, ρε παιδί μου. Τι χρώμα γεννήθηκες μια ημερομηνία. 1η Δεκεμβρίου. Έχεις ένα χρώμα. Έχω. Και αυτό σημαίνει κάτι για το χαρακτήρα σου. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολλά χρώματα μαζί με ένα ουράνιο τόξο κινητό. Ναι, θα σου λέγα τι τάσε. Βασικά το χρώμα σου, Ελίνα μου, είναι όσοι έχουν γεννηθεί 22 Νοεμβρίου με 1η Δεκεμβρίου. Ναι, ναι. Είναι κρέμ. Κρέμ. Είσαι κρέμ. Ειδικά στο μπρουλέ είναι τέλειο. Κρέμ μπουλέ. Ναι, κρέμ μπρουλέ. Λοιπόν, αυτό είμαι, το κρέμ μπρουλέ. Ναι, διαβάζοντας κι εγώ αυτό τι σημαίνει το κρέμ, ναι, μπορώ να πω ότι είσαι κρέμ. Για πες τι είμαι. Είσαι ανταγωνιστική. Εγώ. Ναι, αλλά και αθλητικός τύπος. Είμαι. Ανταγωνιστική δεν με λες. Αλλά στα γουτ, στο crossfit είμαι πολύ ανταγωνιστική. Έτσι, είμαι πολύ αθλητικός τύπος. Βέβαια, δεν σου αρέσει να χάνεις. Ναι, ναι. Πάντα είσαι πρόσχαρη. Ναι. Μέσα στην τρελή χαρά. Βέβαια. Είσαι άτομο εμπιστοσύνης. Ναι. Πολύ εξωστρεφής. Πολύ. Ναι, μάλιστα. Επιλέγεις την αγάπη και προσεκτικά. Δεν ερωτεύεσαι εύκολα. Αλλά άμα ερωτευτώ. Τα δίνεις όλα. Κάνω παιδιά, φουλ. Μόνο. Σεξ παιδί. Σεξ παιδί. Ερωτεύτηκα. Λοιπόν, 24 Οκτώβριο, εγώ τι είμαι. Εσύ τι είσαι, Γιώργο. Κάτσε να βρω τον Οκτώβριο. Οκτώβριος, 24 Οκτωβρίου, 12, πού πήγε, τον έχασα τον Οκτώβριο. Λοιπόν, 24 Οκτωβρίου με 11 Νοεμβρίου είμαστε λευκό. Τι είσαι, με στην αγνότητα και στην αθωότητα, μωρέ, ναι. Κάτσε, δεν ξέρω τι σημαίνει το λευκό. Περίμενα να σας πω. Δεν χρειάζεται να μας πεις. Μπείτε στο Instagram του Σοκ, κάντε και follow βεβαίως και δείτε τα ανέκδοτα του Γιώργου και θα καταλάβετε πόσο, τι αγνότητα κρύβει μέσα του. Όσοι έχουμε το λευκό, έχουμε όνειρα και στόχους στη ζωή μας. Όνειρα και όνειρα. Λοιπόν, ζηλεύουμε εύκολα και μερικές φορές έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ψωνάρες. Ζηλεύετε, ό,τι ζηλεύετε, ζηλεύετε. Εγώ, μωρέ, ζηλεύω. Βέβαια. Ψωνάρες μας λες. Ζηλεύετε. Πολλές φορές οι γύρω σου σε βλέπουν με δέος. Με δέος. Εσύ πώς με βλέπεις. Με δέος. Σκέτο. Τελεία. Α. Ούτε θαυμαστικότητα. Να αλλάξω το δέλτα. Όχι. Δεν το κάνεις. Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ τώρα, ντροπή σου. Για συνέχισε. Ο Σωτήρης 4 Μαρτίου είναι άκουα. Τέσσερις. Είναι και έξι κόρη μου. Για πέχε το Σωτήρι. Λοιπόν, το άκουα. Όσοι είσαστε εκεί στο Μάρτιο. Ωραίο το άκουα. Είσαστε άκουα. Άκουα Λάγκ. Λοιπόν, για να δούμε το άκουα. Τι είναι το άκουα, Το άκουα είναι. Μπλεδάκι είναι το άκουα, φαντάζομαι. Ναι, ανοιχτό είναι... μπλεδάκι. Τα συναισθήματά σου αλλάζουν ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη. Ναι, 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 το έχει αυτό και η κόρη μου. Κυκλοθυμική. Ναι, ναι, ναι. Ξυπνάσαι με άλλον άνθρωπο. Είστε ειλικρινείς, αλλά πιστεύετε πάρα πολύ εύκολα τους άλλους. Ναι, ναι. Ευκολόπιστη, ευκολόπιστη. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο να βρεις τη σωστή αγάπη και ακόμα πιο δύσκολο να χαθείς μέσα σε αυτή. Ναι, εντάξει, για την κόρη μας είναι δύσκολο, δεν πειράζει. Ας αργήσει να τη βρει. Πράγμα βέβαια που σε πληγώνει. Έχει τη μανούλα να τη χαϊδεύει το βράδυ, είναι μη. Η Δήμητρα που είναι 26 Ιουνίου είναι κοκκινάκι.
Κοκκινάκι, κοκκινάκι είναι το χρώμα σου. Φωτιά το καλοκαίρι. Λοιπόν, κόκκινο ή κόκκινο. Το κόκκινο καταλαβαίνετε. Βέβαια, ιδιαίτερα, είσαι ιδιαίτερα αγαπητή Δημητρά μου, είσαι επιλεκτική αλλά και διαρκώς ερωτευμένη. Ναι. Μη δεις άντρα, τον ερωτεύτηκες. Δεν το λέει έτσι. Μπορεί να είναι ερωτευμένη με τη ζωή, δεν είναι μόνο με άντρα. Σου αρέσει να σε αγαπούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Να έρχονται να σου λένε σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρεις, που έχουν ανάγκη να το ακούνε και να το αισθάνονται. Θέλουμε να το πιστεύει ο άλλος. Λοιπόν, είσαι φρέσκια, πρόσχαρη, μπορείς να γίνεις πολύ κυκλοθυμική κάποιες φορές και να σπάς τα νεύρα των άλλων, ναι. Ναι, κυκλοθυμικοί μας όλοι οι άνθρωποι. Απλά η Δήμητρα λίγο περισσότερο λέει τώρα η έρευνα. Λοιπόν, πάμε στην Τίνα που είναι 25 Μαΐου. Λοιπόν, 25 Μαΐου. Εκεί, του Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνου και Ελένης, για να δούμε. Λίγο μετά δηλαδή. Είσαι και εσύ κρέμ, σαν την Ελίνα. Μπρουλέ, παιδιά, ναι. Κρέμ ναι, ναι. Πάμε στο Νοέμβριο, 17 Νοεμβρίου, τη φίλη μας τη Μαρία και 19 Νοεμβρίου, τη φίλη μας την Έλσα, που είναι και οι δύο χρυσό. 17 Νοεμβρίου, που είναι το αγόρι μου, σε παρακαλώ, γεννημένο. Είναι χρυσό. Είναι χρυσός ο άντρας μου. Ναι, ναι, ναι. Χρυσό, παιδί. Είναι χρυσό αγόρι. Χρυσό αγόρι. Χρυσό. Πιάνουν τα χέρια του, τι να σου πω. Χρυσή κάρτα. Για πες. Έχει πολύ καλή αίσθηση με το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ναι, έχει μια δικαιοσύνη η αλήθεια είναι. Είσαι πρόσχαρος, εξωστρεφής, σου αρέσει να. Σου είναι δύσκολο να βρεις τον κατάλληλο για εσένα. Ναι, να βρεις ναι, τέρι. Εντάξει, ο συγκεκριμένος που λέμε, μην το βρήκε το άλλο του μισό. Αν το βρεις, δεν θα ερωτευτείς ξανά. Ποτέ. Ποτέ καλέ. Μιλάμε για ποτέ. Πρόσχαρος μόνο λίγο και να το διορθώσουμε αυτές τις μέρες και... πολύ γκρίνια. Ναι. Ναι, ναι, πολύ. Αυτό. Πολύ. Και ο έρωτας λέει σου χτυπάει συχνά την πόρτα. Πόσο συχνά, κάθε πότε δηλαδή. Που δεν λέει και ωράριο. Όχι. Δεν λέει 3 με 5 κάθε μέρα. Στις 17 Νοεμβρίου μια φορά το χτυπάει και τελειώνει εκεί. Κλείνει η πόρτα μετά. Δεν σημαίνει ότι την ανοίγει. Δεν χτυπάει. Χτυπάει. Δεν χτυπάει. Τι ώρες πάει στο γραφείο. Δεν μου τα λες τώρα αυτά. Έλα, τι ώρες πάει. Έλα, σε παρακαλώ, έχω τριήμερο μπροστά. Τι θες, να περάσω άσχημα. Αυτό μια χαρά θα περάσει. Καλημέρα. Καλημέρα, Αγγελική μου, τι κάνεις. Καλά. Σε κάνουμε το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για μια γλυκιά καλημέρα. Ναι. Ποιος. Δεν ξέρω. Δεν πάει κάπου το μυαλό σου. Ποιος. Ωραία, το όνομά του ξεκινάει από σίγμα και τελειώνει σε σίγμα. Στράτος. Από σίγμα και τελειώνει σε σίγμα. Ναι. Δεν μου έρχεται κάτι. Περίμενε, ας σου πω εγώ ονόματα. Στράτος είναι. Όχι. Σάκης. Όχι. Σοκράτης. Όχι. Έχεις κανένα. Τι έχεις, πες με ένα όνομα από σίγμα που έχεις στον κοινωνικό σου κύκλο. Δεν έχω. Δεν έχεις. Ένα Σωτήρι. Όχι. Σωτήρης, μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο ο Σωτήρης, Αγγελική μου, και να σου πει μια καλημέρα. Σωτήρης. Σίγουρα. Ναι, ο φίλος μου Σωτήρης είναι. Αφού δεν τον ήξερες, καλέ, τώρα τον έμαθες. Τώρα μου ήρθε, τώρα έχω ξεκινήσει. Τον έχεις λίγο χεσμένο, νομίζω, το Σωτήρη, έτσι. Το ξεχάσαμε το Σωτήρη. Πολύ φίλος ο Σωτήρης. Από τον Νεοχώρη Θήβας, σου στέλνει την καλημέρα. Ναι. Ναι, εντάξει. Έγινε, Αγγελικούλα μου, καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Όπως Σωτήρη, μην τα βάψεις μαύρα. Φτιάξαμε τη μέρα, Σωτήρη. Απλά δεν έχει ξυπνήσει, λέει καλά. Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα ήταν και στον κόσμο, είχε κόσμο εκεί. Σωτήρη, μην τα παίρνεις βαριά αυτά, μην ξαναμιλήσεις. Εντάξει, και εγώ θα μπορούσα να το πάθω αυτό. Με πάρει τηλέφωνο. Με πήρε ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ο Γιώργος, ο φίλος ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λες ποιος Γιώργος, γιατί είσαι και 50 Γιώργηδες. Ναι, αλλά Σωτήρη, της λες το όνομα και πάλι δεν το θυμότανε. Εκεί είναι χειρότερο, τρεις χειρότερο. Καλημέρα στο Γιάννη. Εγώ το έκλεινα. Θέλω να στείλω καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, στο Γιάννη από την Καβάλα. Καλημέρα στην Ορεστιάδα, στον Πάνο. Επίσης ο φίλος, ο Σωτήρης βεβαίως, από Ηράκλειο Κρήτης. Η Ελευθερία από Αθήνα. Ήρθε και ένα μήνυμα χθες. Ναι. Το οποίο θέλω να το διαβάσω στον αέρα, γιατί την ώρα που το διάβασα γέλασα πάρα πολύ και μου άρεσε και πάρα πολύ. Παιδιά, καλησπέρα, λέει η Βίκη. Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαι από Χαλκίδα, αλλά δουλεύω στο Μαρούσι. Ναι. Και μένω, λέει, Αθήνα επίσης. Σας ακούω κάθε μέρα να σας πω, λέει, ότι το πρωί πέρασα από ένα περίπτερο στην Κηφισίας και σας είχε τέρμα. Α, καλημέρα στο περίπτερο στην Κηφισίας. Όταν δημιουργείται κίνηση εκεί στο περίπτερο, πάρτε μας τηλέφωνο, λέει, μας μείνουν να κάνουμε πανικό, να κάνουν στην άκρη. Καλημέρα, Ντανιέ. Ναι. Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Σε καλούμε το Show Cafe Morning Show. Χρόνια πολλά! Πολύχρονη! Ευχαριστώ. Τα πόσα κλείνουμε σήμερα? 28. Τα 28. 24 είπε. Ναι, θα αρχίσω να πηγαίνω προς τα πίσω. Α, 24 είπε 28. Τι είπες? 28. Καλά, που Ελίνα μου είσαι νωρίλα. Η ηλικία σου βαραίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έλα, πάμε. Κάποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πει ότι θα με υποστείς για πάντα, αλλά σε αγαπάω πάρα πολύ. Οκ. Ναι, ποιος είναι αυτός ή ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή, μάλλον. Ποια είναι, για πες μας, κάνε μια μαντεπιά έτσι λίγο. Πιστεύω ότι είναι η κολλητή μου, Ντανιέλα. Πάρα πολύ σωστά, σου εύχεται χρόνια πολλά. Και τι δώρο θα ήθελες για τα γενέθλιά σου σήμερα που κλείνεις τα 24?
Τέλεια, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Τίποτα, αγάπη μόνο? Δεν θέλει καν. Τίποτα. Τι να πω. Δεν ξέρω, megabyte στο κινητό σου, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έγινε και πάλι πολύ χρόνο ότι επιθυμείς. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μπορείς να μου δώσεις megabyte εσύ στο κινητό μου? Είσαι με σύνδεση, όχι. Αλήθεια λες? Yes. Πού πρέπει να απευθυνθώ για να μπορώ να πάρω από ένα megabyte? Πού τα έχεις πολλά? Στην εταιρεία σου. Α, να πω θέλω από τον Γιώργο Καρτελιά να μου δίνει megabyte. Αν μπορεί, επειδή έχεις εσύ, δεν έχεις καρτοσυμβόλαιο. Να πάω να πάρω ένα. Πάρε ένα και θα σου δίνω εγώ 10 ευρώ το μήνα. Θα έχω άλλο νούμερο. Ναι. Α, δεν θέλω. Ωραία, κάτω το ίδιο που έχεις στη σύνδεση, κάρτη καρτοσυμβόλαιο. Να σου δίνω megabyte. Και θα πρέπει να μιλάω, θα πρέπει να παίρνω κάρτα. Αλλά μπορώ να σου δώσω μόνο 3 φορές το μήνα. Περίμενε, αν το κάνω κάτω, θα το πληρώνω εγώ. Ποιος εγώ, δεν το πληρώνω. Δεν το κάνω. Γιατί τώρα ποιος το πληρώνει? Τι ρωτάω κι εγώ ώρες και ώρες. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βοριάδες από το μεσημεράκι και μετά το βράδυ γυρνάνε οι βοριάδες σε 2 βορειοδυτικούς, οπότε είναι μια χαρά να βγούμε έξω το βράδυ. Ναι, θα είναι πολύ ωραία. Και θα έχουμε αρκετή εθαλομίχλη. Σήμερα. Τα τζάκια ανάβουν πυρετοδός. Φουλ πασιόν. Θα σε παίρνω τηλέφωνο να σε ρωτήσω πώς είσαι, πώς περνάς, πώς είναι ο καιρός στη Χαλκίδα μας. Μάλιστα. Εμείς θα είμαστε μια χαρά εδώ. Ναι, γιατί ναι. Θα έχουμε ηλιοφάνεια Σάββατο με 16 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και την Κυριακή με 15 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και τη Δευτέρα με 19 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Λοιπόν, την Τρίτη 18 βαθμούς Κελσίου και παιδιά από Τετάρτη. Τι γίνεται? Από Τρίτη βράδυ βασικά. Μην με σκά, πε μου. Αχ, γυρνάει η Ελίνα και θα μας φέρει βροχές, παιδιά. Ναι, τι θερμοκρασία όμως? Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11. Αλήθεια? Έχω λόγο να σε κάνω πλάκα? Γίνεται τέτοιο πράγμα? Αλλάζει ο καιρός από Τρίτη μέσα αργά το βράδυ. Γυρνάει ο καιρός σε μποφόρ, θερμοκρασίες χαμηλές, χάλια μαύρα. Λες να δούμε χιόνια μέσα στο Μαρτί? Πάντως εκεί που θα πας, ναι. Επειδή είδα τον καιρό. Έχω πάρει εγώ γάντια, κασκόλ, σκουφιά. Μπράβο, μπράβο. Ομπρέλα πάρει. Καλότσες έχω πάρει. Αδιάβροχα πάρει, λινάτσες, όλα πάρτα. Ναι. Ναι. Μπήκε να δει τον καιρό εκεί που θα πάω. Ναι, λέω να μην. Τι φίλο είσαι εσύ. Τουλάχιστον να ξεκουραστεί μωρέ το κοριτσάκι, μην πει ότι. Λοιπόν, έχω έναν μίνι οδηγό για το πώ θα κινηθεί. Μέχρι εδώ. Για το πώ θα κινηθεί. Παράδειγμα, πρόσεξε. Μετά το πρώτο ραντεβού. Α. Και τώρα τι στέλνουμε. Και τώρα τι κάνουμε. Γίνεται το πρώτο ραντεβού. Ωραία. Τι κάνεις μετά? Μετά, όταν την αφήσω σπίτι της και πάω εγώ στο δικό μου, θα τη στείλω ένα μήνυμα για καληνύχτα. Πέρασα υπέροχα και ελπίζω να το επαναλάβουμε ακόμα μια φορά. Αυτό θα γράψεις? Ναι. Gentleman. Κύριος. Έτσι τις ρίχνω στην αρχή, μετά δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, ο κανόνας των τριών ημερών. Αυτή είναι η όλη ιστορία στο πρώτο ραντεβού. Τα γνωστά τριήμερα. Ποιο είναι αυτό? Α, δεν τα ξέρεις? Όχι. Θα τα μάθεις. Τι είναι τα τριήμερα? Προχώρεσαι και θα μάθεις. Λοιπόν, αφήνεις λέει τρεις μέρες ακριβώς να περάσουν. Δεν κάνεις τίποτα. Α, δεν στέλνεις. Τίποτα, τίποτα. Και αρχίζει το μυστήριο. Τι κάνει, γιατί δεν έστειλε, πού είναι. Αυτό σκέφτεται τη γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Τρελαίνε τη γυναίκα, να ξέρεις. Σου λέει τώρα τι έγινε, δεν του άρεσε. Άτσα. Κάτι είπα και έκανα λάθος. Για λέγε, εμείς θέλαμε κατευθείαν. Τα 3-24 ώρα είναι ο ακριβής αριθμός. Για να την καψουρέψεις. Το 3 είναι ο ακριβής αριθμός για να τρελαθεί. Παντού παίζει αυτό το 3, ρε παιδιά, γιατί αυτά τα 3 είναι τα καλύτερα. Ποια 3, παιδί μου, τι λες? Το 3 ο αριθμός. Λοιπόν, έχει πικτρολογήσει πάρα πολλά μηνύματα και τα έχει σβήσει για να μην σου στείλει αυτές τις 3 μέρες. Έχει μιλήσει ώρες με τις φίλες της για το ποιο λόγο, για ποιο λόγο δεν στέλνει. Δεν μου στέλνει. Ναι, αλλά ταυτόχρονα μπορεί το τριήμερο αυτό να σκάσει ένα άλλο. Α, εκεί την πατάτε, μωρέ. Αν έχει πάει καλά το πρώτο ραντεβού, δεν πρόκειται ό,τι και να σκάσει. Ο Brad Pitt να έρθει μπροστά. Εντάξει, μόνο στο Brad Pitt μπορεί να μείνει. Λύσε μου λίγο την απορία. Ναι, πώς ξέρω εγώ στο πρώτο ραντεβού, για να κάνω εγώ το τριήμερό μου μετά, ότι πήγε καλά και να την έχω στο. Με πα άλλη έρευνα που σα έχω πει αυτά, τι πρέπει να κάνει στο πρώτο ραντεβού. Όχι, ενώ ρε παιδί μου, τι ήταν το τόσο καταπληκτικό στο πρώτο ραντεβού και να πω εγώ, εντάξει, αφού τα έκανα όλα χαρτί και καλαμάρι, αυτή περιμένει το τριήμερο τώρα να το περάσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα που μου δίνει, Γιώργο, να σου πω αυτά τα 3 πράγματα που πρέπει να γίνουν στο πρώτο ραντεβού για να περάσει το τριήμερο σωστά. Να δούμε. Λοιπόν, βρίσκει μια πρώην. Καταρχά, όχι, όχι. Όση ώρα κουβεντιάζεις, δεν γίνεσαι ντύριλα, έτσι. Δεν πίνεις πάρα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Πώς είμαι με το μεντάκι σου. Φαίνεσαι ξύπνιος, πνευματώδης, έχεις χιούμορ. Δεν χασμουριέσαι. Προτείνεις δεύτερο ραντεβού άμεσα, ότι να τα ξαναπούμε. Την άλλη εβδομάδα, αν είναι εύκολο. Ναι, μετά τις 3 μέρες, αν θες. Συνήθως η γυναίκα μου λείπει κάθε Παρασκευή, αν σε βολεύει. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, ναι. Δεν κάνεις καμία κίνηση. Να τη φιλήσεις. Για να υπάρξει ερωτική πράξη. Αν το κάνεις αυτό, δε. Δηλαδή, άμα κάνω κίνηση να σε φιλήσω στην εξώπορτα του σπιτιού σου όπως κάνουν στα έργα. Στο πρώτο ραντεβού. Όχι. Στο μάγουλο. Στο μάγουλο, εντάξει, θα κάνουμε το αέρα. Θα φύγει λίγο. Κάνουμε αέρα, αγάπη μου. Αντί να μου πεις το πρώτο ραντεβού, έρχεσαι για ένα ακόμα από το πάνω. Είναι δυνατόν να στο μοιάζει το πάνω. Πάνω. Να σου βάλω 2 δάχτυλα ουίσκι. Τι γελάει, ρε, γελάει.
Παιδιά, ο Σεφερλής. Άκου να σου πω. Ακούω και αν μείνει πλατωνική η κατάσταση, έχεις πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να την ξαναδείς. Εγώ βλέπω αυτό που μας λέει η Ελίνα, παιδιά. Έχεις πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να σε δεις σαν φίλο. Εγώ, παιδιά, σας λέω από τις δικές μου έρευνες. Αυτές που έχουν δικό μου το μάτι. Και κάθε εσύ ακούς την Ελίνα. Ναι, και βγαίνω εγώ ραντεβού τώρα με μια κοπέλα. Έτσι. Λέω, εντάξει, θα άκουσα morning show, θα κάνω το τρίμερο. Είσαι πνευματώδης, είσαι χιούμορ. Έχουμε περάσει ωραία. Νιώθω εγώ ότι πέρασα, εγώ νιώθω ότι πέρασα ωραία. Εκείνη, λέω, αφού για να περάσω εγώ ωραία, πέρασε και εκείνη. Βέβαια. Και λέω, κάτσε να κάνω τα τρίμερα. Περνάνε μία μέρα. Τώρα και 25η, ό,τι πρέπει. Τρώγομαι κι εγώ. δεν μιλάω με πρώην και τέτοια να κάνουμε τέτοια. Όχι, 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 κύριος. Έρχεται η τρίτη μέρα. Και τη λέω, καλησπέρα, τι κάνεις. Ναι. Τι απαντάς. Α, σου γράφει. Τη γράφω εγώ μετά από τρεις μέρες. Βέβαια, τη ζητάς επόμενο ραντεβού. Πότε θα σε ξαναδώ. Θες να βγούμε για φαγητό. Και σου, στέλνει μήνυμα. Ξέρεις κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ ο φίλος ο Τάκης. Έλα, μωρέ, είναι δυνατό. Και φάγαμε τρεις μέρες τα λιστακά μας. Α, σε ρε, πάπινα. Παιδιά, με το που φτάσετε στην εξώπορτα, θα κάνετε κίνηση. την ώρα που, ξέρετε, που ανοίγετε την πόρτα να κατέβει. Ακούτε, παιδιά, δεν ξέρω. Θα κάνετε κίνηση να τη φιλήσετε. Άμα κάνει πίσω, κλάιν μάιν τα τρίμερα. Πάμε για άλλα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη που θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί του αφού είστε απρόβλεπτες. Ποιες τρεις μέρες. Τι ποιες τρεις μέρες. Για το που λες να μην σας μιλήσουμε για τρεις μέρες μετά το πρώτο ραντεβού. Ναι. Και θα συμφωνήσω εν μέρη γιατί λέω εγώ τώρα. Αν τη στείλω μήνυμα μετά από τρεις μέρες, θα μου πει γιατί χάθηκες τρεις μέρες. Δεν σου λέει τι. Άκου να σου πω, μετά το πρώτο ραντεβού. Θέλει να μην μιλήσω τρεις μέρες. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες τις οποίες πρέπει να επεξεργαστείς. Τον γνωρίζεις για πρώτη φορά. Έχεις ακούσει πράγματα για εκείνον που δεν τα ήξερες. Αντίστοιχα και τις γυναίκες ισχύει αυτό. Και στέλνω εγώ μήνυμα μετά από τρεις μέρες. Και ρωτάω εγώ για να καταλάβω κι εγώ τι συμβαίνει. Σου στέλνω μήνυμα μετά από τρεις μέρες. Καλησπέρα, τι κάνεις, πότε θα σε ξαναδώ κτλ. Και μου λες εσύ, μου στέλνεις απάντηση. Πού χάθηκες τρεις μέρες, γιατί δεν μου στείλες ένα μήνυμα. Πώς το διαχειρίζομαι εγώ αυτό τώρα. Θα τους απαντήσεις, μπορεί να μην σου έστερνα, αλλά άμα σου απαντήσεις κάτι τέτοιο, ναι, που ναι, σημαίνει ναι, πες, ότι θα μπορούσες να απαντήσεις και νωρίτερα, αλλά δεν το έχεις καταλάβει, τις λες, σε σκεφτόμουν όμως συνεχώς. Και δεν ήθελα να ενοχλήσω, περίμενα από σένα. Όχι, μην βάζεις σάλτσες, μωρέ, παπατζηλίκια. Όχι, μην βάζεις πολλά. Μην βάλω σάλτσα. Όταν σου πει που χάθηκες, θα της πεις ότι. Και απαντάω, έχουμε αλλάξει ρόλους τώρα. Ναι, εγώ κάνω τη γυναίκα, εσύ κάνω τον άντρα. Ναι. Έτσι μου στέλνεις, τι μου είπες. Καλησπέρα, πότε μπορώ να σε ξαναδώ. Ναι, και σου λέω ότι θα στείλω εγώ. Ναι, στέλνεις εσύ. Και λέω εγώ, γιατί μου στείλες τρεις μέρες μήνυμα, πού χάθηκες. Σε σκεφτόμουν όμως όλη μέρα. Τόσο πολύ που με σκεφτόσουν που δεν μου στείλες ένα μήνυμα. Εκεί τώρα βρες μια δικαιολογία. Μην με νευριάζεις. Θες να με νευριάσεις, το καταλαβαίνω. Όχι, κάνω το ρόλο της γυναίκας. Ναι, είναι αυτό ότι έχεις πετύχει τώρα κορίτσια που δεν. Δύσκολα. Έχεις πετύχει κορίτσια που ήταν δύσκολα. Δεν μπορείς να. Άμα ήταν εύκολα από την πρώτη μέρα, καλά θα ήμασταν. Άσε μας, Ελίνα. Παιδιά, ακούστε να σας πω. Εγώ αυτά που σας λέω τα έχω διαβάσει, τα έχω μελετήσει. Δεν σας λέω ότι να είναι. Δεν είμαι ότι να είναι. Έτσι. Δεν σας εγγυάμαι σχέση. Ούτε σας είπε κανείς ότι σίγουρα θα κάνετε σχέση μετά. Αλλά πάντως. Εγώ δεν εγγυάμαι τίποτα. Να ξέρετε. Και αυτό που ξέχασα να σας πω που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χίλια συγγνώμη. Αν είστε πάνω από 30, το τρίμηνο μπορείτε να το κάνετε και μονοήμερο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Λέει ναι, ο μήνυο οδηγό ναι, εδώ. Γιατί είναι σε ηλικία γάμου. Και σε ηλικία που πρέπει να γίνει μάνα. Οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Καλημέρα, να στείλω μια καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που λέει: Γιώργο, η σκέψη μου είναι μαζί σας. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Για το 3 λέω: όλα παίζουνε. Και ανασταίνετε την τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς. Και ανεδώντα στους ουρανούς και πάλι ευχόμενο μεταδόξη. Έντρεπεστε λιγάκι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη που λέει: άμα ακούσετε την Ελίνα, παιδιά, δεν πρόκειται να κάνετε σεξ ούτε μεθαύριο. Γιώργο, σε παρακαλώ, πέσουν να μην με κοροϊδεύουνε. Πέσου το. Συνεχίζω με τη Βιβί. Ναι. Ελίνα, άστο Ελίνα. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Είμαστε λίγο κάργες. Όχι, Βιβί. Όπως και να κάνουν οι άντρες, πάντα θα βρούμε τρόπο να πούμε το αντίθετο. Όχι, ρε παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ με τη γυναίκα το λέει. Εντάξει τώρα. Δεν συμφωνώ, όχι. Εγώ πιστεύω ότι στο πρώτο ραντεβού δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε διακίνηση και να περιμένετε με τον μήνυο οδηγό εδώ που διάβασα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μήνυ, πάμε στον μεγάλο. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη που λέει: καλημέρα, καλημέρα. Καλό τρίμερο. Θέλω να αφιερώσω στην καψούρα με το τραγούδι του πρώτου. Το θέλω να προσέχεις. Α, ναι, καλημέρα και στο Γιάννη από τις Σέρες. Καλημέρα στο Στέφανο, ένα θαύμα του Μαζονάκη. Καλημέρα στην Μπένη, στο Χρήστο, σε όλα τα παιδιά, στη Δήμητρα βεβαίως, στην Άννα. 697-800-1048. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber και θέλω να σας υπενθυμίσω για την υπέροχη προσφορά που έχει το κατάστημα του Τόγια με τα στρώματα, το 70%. Μπορείτε να έχετε 70% έκπτωση και να αγοράσετε το στρώμα που επιθυμείτε και με άτοκες δόσεις. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, γιατί και την έκπτωση πετυχαίνετε και έχετε και πάρα πολύ ωραίες, δυνατές 12 άτοκες δόσεις Φαβιέρου και Σπύρου Καπνίση 7 στο εντός του Τόγια. Λοιπόν, έρχεται μία νέα μόδα, παιδιά. Ναι. Μία πάρα πολύ ωραία μόδα που θα ήθελα και εγώ να μου συμβεί στο μέλλον. Να σου συμβεί η μόδα? Ναι. Όλη μια μέρα θα πάμε. Πού? Πού θα πάμε όλη μια μέρα?
Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, όχι, ο καθένας χώρια. Εντάξει, όλοι δύο μέτρα παίρνουν γη. Μπράβο, ναι, ναι. Όλη μια μέρα θα πάμε στον Αγύριστο. Λοιπόν, έρχεται όμως τώρα νέα μόδα η οποία το κάνει αυτό το, την κηδεία μας. Ναι. Την κάνει πιο ξεχωριστή. Δηλαδή. Έρχονται στριπτιζέρ κηδιών. Μάλιστα. Εγώ θα το ήθελα να μου το κανονίσετε. Αν φύγω πρώτος, θέλω να μου το κανονίσεις. Ναι. Λοιπόν, έρχεται από την Κίνα η νέα μόδα, οι οποίες κοπέλες οι οποίες ντύνονται έτσι με πένθυμα. Ναι. Μαύρα μυρολογίστρες. Πένθυμα εσώρουχα υπάρχουν. Εσώρουχα πένθυμα, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και χορεύουν, λέει, εκεί που πίνετε τον καφέ τη παρηγορία. Α, στο κονιάκ πάνω. Στο ναι, μαξιμαδάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποιο το ευχαριστιέται, γιατί αυτό που έφυγε. Αυτό το έχει αφήσει παραγγελία να το ευχαριστηθούν οι φίλοι. Οι φίλοι, μάλιστα. Άρε τη χείρα. Η γυναίκα του δεν ξέρω. Ναι, ναι. Ο εστιαστιακό χορό μια εξωτική στριπτιζέρ σε μια κηδεία θεωρείται πλέον must και είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να συμβεί στην Κίνα. Και αυτό το κάνανε οι Κινέζοι. Το κάνανε. Ναι, το κάνουν οι Κινέζοι για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Α, για να πάνε άλλα από δισεκατομμύρια. Να δουν, ρε παιδί μου, δηλαδή πεθαίνω εγώ. Ναι. Μπορεί να μην έρθουν όλοι, αλλά αν μάθουν ότι έχω στριπτιζέρ. Α, για να έχουν πιο πολύ κόσμο στις κηδείες. Μπράβο. Άρα πιο πολλά λουλούδια, πιο πολλά στεφάνια, πιο πολλοί καφέδες. Ναι. Να σου το... κόσμο. Μάρκετινγκ, παιδιά. Είναι marketing plan κι αυτό. Έχει, ήδη σκέφτονται στην Αμερική να το καθιερώσουν σε κάποιες κηδείες αυτό. Από το 2006 έχει ξεκινήσει. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται η κοπελίτσα, κάθεται εκεί κοντά στο μάρμαρο. Δεν ξέρω τι βάζω εξωτερικό. Στο Χλόι, δεν ξέρω τι έχει. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι η γυναίκα τώρα που έχει χάσει τον άντρα τη, α πούμε. Εμείς τον πόνο. Είμαστε παντρεμένοι τώρα εμείς. Έτσι και φεύγει και σε αφήσει παραγγελία αυτό το πράγμα. Ναι. Τρίστα ήθελα να είναι. Και εκεί που σε κλαίω και λέω, αχ, το παλικάρι μου, γιατί μ' άφησες μόνη. Ναι. Εκεί αρχίζω και βρίζω. Θα σου φέρω κοίτα και να δει εσύ τι έκανε. Ρέτο, δεν ναι. Τρέπεται λιγάκι το γαϊδούρι. Και εκεί ξεχνά τον πόνο σου. Και αναφέρουν ότι απαγορεύεται να βάλουν λεφτά στα εσώρουχα των γκορισιών. Αυτό έλειπε, ρε παιδιά. Εντάξει, έλεος δηλαδή. Μόνο παξιμαντάκι. Καλημέρα, Ζωή. Καλημέρα, καλημέρα. Στο καφέ Morning Show. Έτσι, με τρέλα, Ζωή. Ζωή μου. Με τρέλα και κορδέλα. Ζωή μου, τι μέρα είναι σήμερα. Παρασκευή, ρε Γιώργο. Πες το μου, ρε παιδί μου. Δώσε μου λίγο πόνο, ρε παιδί μου. Δώσε μου λίγο πόνο. Είσαι καινούργια Κροάτρια. Δεν να ματώνω, Γιώργο. Δώσε πόνο, λέμε. Θα σου δώκω, Ζωή μου, θα σου δώκω. Παιδιά, να φεύγω σιγά-σιγά. Ζωή μου, τι κάνεις. Καλά είναι, μου εσύ. Καλά, δόξα τω Θεώ. Πήρες να παίξεις τώρα, πρέπει να κερδίσεις γιατί με τέτοια διάθεση δεν θέλω να φύγεις παραπονεμένη. Ελπίζω. Πάμε να κάνουμε και χαμό. Και εγώ ελπίζω, λοιπόν. Ζωή μου, θέλω να μου. Ζωή μου, ακούγεται και ωραίο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις 5 λέξεις σε 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από ταφ, έψιλον και ταφ. Από τετ. Από τετ. Ναι. Άκου τι έβαλε ο άνθρωπος. Έλα, βρε Ζωή. Είναι εύκολο, παιδιά. Τι, λοιπόν, τελείωσε. Ξεκινάμε. Γρήγορα, έλα, ξεκίνα. Τετράγωνο. Πώς. Τετριμένο. Δώσ' μου τον άλλο. Δώσ' τον γρήγορα, δώσ' τον καλέ. Τετράδιο. Τετράδιο. Πώς τον λένε, πώς τον λένε το φίλο σου, πώς τον λένε. Πώς τον φίλο σου. Στέλιο, έπρεπε να τον πάρει το τηλέφωνο κατευθείαν. Πάρ' το τηλέφωνο, ρε Στέλιο. Μας έφαγε ο χρόνος, ρε Στέλιο. Δεν πειράζει. Έγινε, παιδιά. Καλό τριμεράκι. Λοιπόν, καλό τριμεράκι. Καλά να περνάτε. Έγινε, ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Καλημέρα, καλημέρα. Το κατατρόπο στο κορίτσι έφυγε. Δεν έφυγε με τη διάθεση που μπήκε. Τετράδιο, τέτανο, Τετάρτη. Αυτό ήταν. Ήταν εύκολο, αλλά δύσκολο ταυτόχρονα. Καλημέρα. Νίκο. Καλημέρα σα. Καλημέρα, Νίκο, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλώ τον Νίκο. Καλά, καλά. Από πού τηλεφωνείς? Από το βάθος. Από δράμα. Δράμα. Από δράμα. Λοιπόν, πώς είναι εκεί η δράμα τα πράγματα? Μια χαρά, καιρός υπέροχος, ό,τι πρέπει για καφέ. Α, ωραία. Αλλά την είδαμε αλλιώς και βάφουμε. Την είδατε αλλιώς. Τι βάφεις? Σπίτι. Τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Βάφουμε συνήθως λίγο πριν το Πάσχα. Επειδή τώρα θα βρέξει όμως, μήπως θα περίμενες λιγάκι να μπει Απρίλης. Βάζουμε σόμπες και στεγνώνει γρήγορα. Μπαίνει ο αδερφός σε καινούργιο σπίτι, γι' αυτό. Α, παντρεύεται. Όχι, χώσει, ε. Παντρεύεται. Όχι, αλλά προστοκείο δεύει. Α, κατάλαβα, και αυτό το φτιάχνετε. Μπράβο, με το καλό, με το καλό. Φτιάχνουμε την πρίκα. Λοιπόν, φίλε Νίκο, θέλω να μου πεις γρήγορα. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, 5 λέξεις που ξεκινάνε από νι, έψιλον και κάπα. Από νεκ. Νεκταρίνη, νεκτάριος, νεκταρία, νεκταρίνη. Το πες. Έλα. Νεκταρίωνας. Όλα τα ονόματα μας είπες. Του Αγίου Νεκταρίου τέλος πάντων. Του Αγίου Νεκταρίου. Όχι τα συνώνυμα ο Νεκτάριος, Νεκταρία, πιάνεται για ένα, αλλά μπορούσα να μου πεις νεκρός. Α, βέβαια.
Νεκταρίνη, πολύ σωστά. Νέκταρ. Το πήγε στο νεκτ μόνο. Δεν πειράζει, Νικόλα μου, δεν πειράζει. Καλό βάψιμο, καλό κουράγιο. Να είστε καλά, καλή. Καλημέρα, καλημέρα, καλό τριήμερο. Καλημέρα, καλημέρα. Ο επόμενος, παρακαλώ. Άτσι, στείλτε μου το Σωτήρι, παρακαλώ. Ο Σωτήρης. Καλημέρα στην Έφη, στο Τριαντάφυλλο. Καλημέρα στη Βιβί. Ο Γιάννης στέλνει μήνυμα, η Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Τι έγινε, παιδιά. Καλημέρα στην Ιωάννα, στο Γιάννη καλημέρα, που θέλει να αφιερώσει τραγούδι. Η Γιώτα επίσης μας στέλνει την καλημέρα της και ο Μάκης. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Μαργαλένα, τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά και εμείς, που είσαι τώρα, πώς έχουμε πετύχει? Στο σπίτι. Στο σπίτι, δεν βάφεις? Όχι, με τα πιτσιρίκια. Τι μαγειρεύεις, τι μαγειρεύεις σήμερα? Σήμερα έχουμε φαγητό χθεσινό. Α, πολύ ωραία. Και δεν θα μαγειρέψουμε. Τι χθεσινό έχουμε? Κοτόπουλο βαναδούλες. Στο φούρνο? Ναι, ναι. Με μαγιονέζα, αυτό είναι ότι πρέπει. Αυτό τρώγεται τριήμερο, να ξέρεις. Είναι ωραίο φαγητό. Τι κοτόπουλο είναι, μαντά? Τρεις μέρες κοτόπουλο. Πόσα κιλά ήταν το κοτόπουλο τρεις μέρες? Εγώ το λέω, εγώ. Λοιπόν, Μαργαλένα μου, θέλω να μου πεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα πέντε λέξεις που ξεκινάνε από μη, όμικρον και νη. Από μον. Μόνος. Μόνη. Μοναστήρι. Μοναχή. Μονή. Ναι. Άλλη μία. Άλλη μία. Άλλη μία. Μονή. Το την είπα. Το είπε στο Μονή. Άλλη μία. Υπάρχει και άλλη. Μονή. Μοναχή, ας πούμε. Ναι. Και μόνη. Μου είναι μόνη μου. Είπε μόνο, μόνη είναι ίδιο. Πιάνουμε μια λέξη. Είπα και μόνος. Δεν πειράζει, σου είπε το μωρό. Σου είπε το μωρό, δεν πειράζει. Μας έφαγε η μονή, κατάλαβε. Τι να κάνει η γυναίκα, γελάει. Αν και βέβαια πρέπει να στο δώσω, γιατί έχει δύο ερμηνείες. Έλα σε παρακαλώ, εντροπή σου. Δώσ' το μαζέ. Πάρ' το ρε παιδί μου. Ποια είναι η άλλη ερμηνεία ρε παιδιά? Συγγνώμη, να το δώσουμε το δώρο, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Αλλά ποια είναι η άλλη ερμηνεία? Ελληνάκι μου, μέχρι να σου εξηγήσουμε την άλλη ερμηνεία θα τελειώσει η εκπομπή. Ναι, φωνάζει το παιδί. Yeah. Είναι η μονή, το μοναστήρι, η μονή. Υπάρχει. Μαργαλένα, μήπως μπορείς να το πεις εσύ? Τι να πει κάτι από το παιδί, είναι μπροστά. Είναι μόνη, είναι μόνη. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, σα ενημερώσουμε τα δωράκια σου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μη μου πει τίποτα, δεν θέλω να ακούσει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω τι εννοεί τόση ώρα. Ναι, θα σου στείλουν στο Viber τα παιδιά μα. Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα. Τι κάνει, πώ είσαι? Καλά, εσύ. Γεια σου, Στέλλα, από πού τηλεφωνεί? Από την Κίμη. Από την Κίμη, λοιπόν, πολλά φιλιά. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις, Στελάκι, θέλω να μου πεις, Στελάκι μου, κάτι. Θέλω να μου πεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα πέντε λέξεις που ξεκινάνε από κάπα, αλφα και μη. Από καμ. Καμ. With me, για να τη βρεις. Έλα. Καμένο, καμήλα, καμιλοπάρδαλη, κάμπια. Μπράβο, έλα. Έλα. Μπράβο! Μπράβο, Ρεσί! Μπράβο, Ρεσί! Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Είσαι δύσκολη στη λέξη. Συγχαρητήρια. Στέλνα μου, μείνε στη γραμμή σου, να σε βρίσκουμε τα δωράκια σου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα ξανα. Έχουμε και άλλη γραμμή? Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Λοιπόν, από Τρίτη τώρα πάλι το αγαπημένο σας παιχνίδι αυτό. Δηλώνετε συμμετοχή βεβαίως από σήμερα για να παίξετε, γιατί γίνεται χαμός με τις γραμμές. 22-10-62-700, βεβαίως και 697-800-1048 στο Viber. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη που μας στέλνει μια φωτογραφία που είναι σε καράβι. Αλλά που πάει δεν ξέρω. Και η θάλασσα έχει και λίγο. Ένα τεσσαράκι, το λες. Ναι. Τρικυμία, το λες. Εγώ όταν μπαίνω μέσα στο πλοίο, ξέρεις, Δραμαμίνι. Όχι. Α, τι, στο Σίβιο. Πάω και ρωτώ πού είναι τα πάντα. Πού είναι οι βάρκες, πού είναι τα σωσίβια. Ναι. Να ξέρουμε. Η σφυρίχτρα. Σε περίπτωση που βέβαια. Να ξέρεις κάτι, θα σου δώσω μια συμβουλή. Επειδή όλα τα σωσίβια έχουν ένα φαναράκι, ένα φακό που λένε, ρε παιδί μου, που σβήνει ένα τέτοιο. Για να μας δούνε. Για να σε δούνε όταν είσαι στη θάλασσα, να δουν το πτώμα σου. Ηρέμησε λίγο, εγώ θα σωθώ. Να πάρεις μπαταρίες. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχουν τελειώσει. Λοιπόν, και επίσης μια φορά γίναγα από την Πάτμο και το πλοίο, να ξέρετε, είχε παραπάνω κόσμο από ό,τι μπορούσε να σηκώσει. Πού το ξέρεις, το μέτρησες? Φαινόταν. Από πού? Κρεμόντουσα, λέει. Από την Πολυκοσμία. Κρεμόντουσαν από την Άγκυρα. Ζήτησε τον υπεύθυνο, από υπεύθυνο σε υπεύθυνο με έστελναν για να βρω εκείνο που θα έπρεπε να κάνω το παράπονό μου, ότι το πλοίο δεν μπορεί να σηκώσει τόσο κόσμο, παιδιά. Δεν γίνεται. Αλλά δεν μπορούσα να βρω κανέναν. Ρε μωρό μου, ένα ζευγαράκι που λέτε, παιδιά μου, καλά συζητάνε μεταξύ του. Ρε μωρό μου, λέει η γυναίκα, ρε μωρό μου, δεν σου έλεγα να μην κάνουμε σεξ κατά την εγκυμοσύνη. Θα χτυπήσει το παιδί. Ορίστε, τώρα βγήκε μαύρο.
Λοιπόν, παιδιά, να έχετε ένα καταπληκτικό μοναδικό τρίμερο. Αγία μου, να περάσετε τέλεια. Ραντεβού την Τρίτη το πρωί, ακριβώς στις 7, ξέρετε εσείς. Όταν λέμε 7, μιλάμε 7. Αν σας ρωτήσουν, σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ώρα ξεκινάει το morning show, θα λέτε 7 ακριβώς. Το αργότερο 7 και 1. Να έχετε ένα υπέροχο τρίμερο, να διασκεδάσετε, να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε, να φάτε. Και Τρίτη πρωί στις 7 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.